Έλα! Έλα, έλα, έλα! Για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φωτσκόρχο πιπίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες! Ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια! Αθλητήριοι και αθλητήριες καμ' του δωθέ! Πάμε και σήμερα για δύο ρι... ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναφόρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από δύο της μελαγχολίας και να κάνουμε μία ακόμα εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Μία αγνή, μία αυθεντική ζουμουσάδα. Έχω το βουνό της χοληψίας, το αραράτ της χοληψίας, την απάτη κορυφογραμμή. Το οροπέδιο του Θιβέτ πίσω την κονσόλα, κυρίες και κύριοι, είναι ο Χρήστος Κιώσης. Χρήστο Κιώση. Μη με κοιτάζει γιατί ματιάζομαι. Έτσι, αγόρι μου, έτσι. Σου κρεμάζω χάντρα. Σου κρεμάζω χάντρα. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε δευτερίλα σήμερα στην ατμόσφαιρα. Μια Δευτέρα η οποία πλησιάζουμε στις γιορτές, τα Χριστούγεννα, και έχουμε ετοιμάσει και πραγματάκια για εσάς. Να ξέρετε, θα σας τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Να πούμε πριν από όλα, πριν από τους χορηγούς, πριν από την ημερομηνία για τη συλλογή ρούχων, γιατί θα είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό είναι η επόμενη μας δράση. Μ' αρέσει η λέξη δράση. Σημαίνει ότι δράς. Ότι δεν μένεις τελματωμένος, ότι δεν ελασπώνεις, ότι δεν σε τρώει ένας καναπές, ότι αντιδράς σε πράγματα, κάνεις πράγματα που μπορείς εσύ γιατί ένας άλλος δεν μπορεί και περιμένει από σένα που μπορείς και έχεις τη δυνατότητα, ακόμα και μέσα στην κρίση, ακόμα και μέσα στην ένδια, ακόμα και μέσα στην στριμοκολιά την οικονομική, να βρίσκεις το χρόνο σου. Όπως το χρόνο τους βρήκαν όλα αυτά τα ζουμουσάκια, όλοι οι ακροατές που χθες, παρότι κρύο, παρότι βροχή, παρότι ανοιχτή η αγορά και πολλοίς κόσμος δούλευε χθες, πολλά από τα παιδιά δεν μπόρεσαν να έρθουν χθες, παρόλα αυτά μαζέψαμε ένα κάρο αίμα πάλι. Ευλογημένοι να είστε, ο Θεός να σας τα γυρίζει πίσω αυτά που δίνετε. Ήρθε ο κόσμος, μια οικογένεια μεγάλη, μια ωραία παρέα, έδωσε αίμα στο ΑΧΕΠΑ χθες τη 16η αιμοδοσία μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς. Δεν θα σας ζαλίσω πολύ τους υπόλοιπους, οφείλω όμως όλους εσάς που ήρθατε και δώσατε αίμα, εσάς που ήρθατε και δεν δώσατε και δεν μπορούσατε αλλά ήρθατε για να δείτε τα υπόλοιπα παιδιά μας, όλους αυτούς τους μικρούς ήρωες που έδωσαν το αιματάκι τους για να μπορεί κάποιος να συνεχίσει να ζει, να σώσει ζωές, μεγάλη υπόθεση. Να ευχαριστήσω τον ευληματικό τύπο που έρχεται από τη Γερμανία μόνο και μόνο για να δώσει αίμα και γυρίζει πίσω, τον Νίκο Τεκίδη. Φίλε, για μας είσαι κάτι παραπάνω από αδερφός. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Μαρία και την Άρτεμη. Μαρία Κακανή και Βαφιάδου Άρτεμη. Που παρότι δεν είχαν υπηρεσία, οι δύο νοσοκόμες, οι δύο νοσηλεύτριες, ήρθαν μόλις είδαν στο πρόγραμμα αθλητήρι, ήρθαν μόνο και μόνο για μας, γιατί ξέρουν ότι έχουμε μεγάλη ανταπόκριση από τους ακροατές και μαζεύουμε πολύ αίμα και χρειάζεται επιπλέον προσωπικό. Δεν θα μπορούσε η μία κοπέλα που ήταν υπηρεσία να τα βγάλει πέρα. Εθελοντικά λοιπόν άφησα την Κυριακή τις οικογένειές τους, τα σπίτια τους και ήρθαν, φίλε. Έτσι. Ξαναλέω. Η Μαρία και η Άρτεμις. Κακανή Μαρία, νομίζω εκεί πήγαινε ο τόνος. Και Βαφιάδου Άρτεμις. Κορίτσια, μαγκιά σας, μπράβο σας. Πλέον έχουμε γνωριστεί κιόλας με τα παιδιά. Νιώθετε κι εσείς ότι ανήκετε σε αυτήν την οικογένεια του ζουμουσού. Αυτό έχω να πω. Για όλους εσάς που ήρθατε, ευγνωμοσύνη. Δύσκολη μέρα. Παρότι δεν υπήρχε ψυχολογία μετά την Πέμπτη. Όλα παίζουν ρόλο στο θυμικό. Είμαστε άνθρωποι ψυχολογίας. Έτσι. Παρότι ήταν, ξαναλέω, κρύο, βροχή. Πολλούς δεν τους βολεύει κιόλας το ΑΧΕΠΑ. Πού να παρκάρεις, πώς να έρθεις. Στην Τούμπα πιο εύκολα. Και παρότι είχαμε και εργάσιμη, γιατί πολλοί κόσμος δούλευε, δόξα τω Θεώ, μαζέψαμε πάρα πολύ αίμα και αυτό είναι το μας δίνει χαρά. Πριν πάω στα υπόλοιπα, τα αγωνιστικά, τα της ημέρας, γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι το βράδυ με τη Λιβαδιά, να πω ότι 28 Δεκεμβρίου, λίγο πριν μας αφήσει αυτός ο χρόνος, που μας έδωσε ένα double αυτός ο χρόνος, μην το ξεχνάμε, λίγο πριν μας αφήσει αυτός ο χρόνος, 28 Δεκεμβρίου, 4:30, και βάζω 4:30 ακόμα και αυτοί που δουλεύουν, ας πούμε, απόγευμα στις 5, να προλάβουν να περάσουν μια βολτίτσα, εμείς θα είμαστε από νωρίς εκεί, στο προάβλιο της Αγίας Βαρβάρας, συλλέγουμε ρούχα για ανθρώπους που είναι αναξιοπαθούντες, που πραγματικά τους λείπει ένα χοντρό ρούχο και μπορεί να υποφέρουν από το κρύο. Τεράστια αιματιοθήκη, τεράστιο έργο
από τους Παπαδημήτριδες εκεί στην Αγία Βαρβάρα. 200 μερίδες φαΐ κάθε μέρα ετοιμάζουν. Αυτοί και οι οικογένειές τους και οι άνθρωποι που είναι εθελοντές εκεί στην Αγία Βαρβάρα. Τεράστιο έργο. Και εμείς λοιπόν θα συνδράμουμε με κάτι που είναι σε ένα ντουλάπι, σε ένα συρτάρι, σε ένα μπαούλο μέσα και δεν μας χρειάζεται και δεν το χρησιμοποιούμε. Εννοείται κάπως πιο χοντρά ρούχα, κάπως πιο χειμερινά ρούχα και παιδικά βεβαίως εννοείται. Ό,τι έχετε, ό,τι δεν θα φορέσει πια. Εγώ έχω δύο σακούλες που τα παιδιά μου μεγαλώνουν. Αντί να το, τα δίνουμε και αυτά βέβαια σε άλλες οικογένειες και τα λοιπά. Αλλά τώρα κάντε το καλό. Θα είμαστε εκεί 28 Δεκεμβρίου 4:30. Θα είμαστε. Εντάξει, αν κάποιος μπορεί να έρθει αργότερα, δεν θα φύγουμε αμέσως. Έτσι. Ελάτε λοιπόν στην παρέα μας. Θα το λέμε κάθε μέρα να το επικοινωνούμε. Να είμαστε εκεί να δώσουμε ρουχαλάκια, να μαζέψουμε ρουχαλάκια. Την άλλη φορά μαζέψαμε δύο νταλίκες ρούχα. Αυτό θα κάνουμε και τώρα. Το καθήκον μας, να νιώθουμε ωραία με τον εαυτό μας, είναι υπέροχο το συνέστημα του να δίνεις ανώτερο και πολύ πιο ουσιώδες από το να παίρνεις. Λέω εγώ, ζου μου σου λέμε. Αυτό. Πάμε στα δικά μας. Να πούμε ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, TCL, καταπληκτικά πράγματα και αφιγραντήρες, μοντέρνους, υπέροχους και κλιματιστικά, με εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο και τηλεοράσεις τελευταία λέξη τεχνολογίες με ενσωματωμένα τα πάντα και σχεδιασμένες καταπληκτικά. Αλλά στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε όλα όσα θέλετε. 51 χρόνια προσφοράς. Δυτικά, εκεί που ξεκίνησαν όλα από την οικογένεια Παμπουκίδη. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Θέλω να σας πω ότι Πέμπτη Παρασκευή θα κληρώσουμε τις δύο αυτές μέρες μία 55 τηλεόραση, 55 ίντσες, μία TCL τηλεόραση, τελευταία λέξη τεχνολογίας. 55 ίντσες. Ετοιμαστείτε, είναι το μεγάλο μας δώρο, λίγο πριν φύγει ο χρόνος, αφού έχουμε δώσει τόσα και τόσα πράγματα. Δεν ξεχνάτε ότι κορυφαίο ζαχαροπλαστείο στην πόλη, ειδικά αυτές τις μέρες, με τσουρέκια φρεσκότατα, πεντανόστιμα, μοσχοβολάνε τα πάντα. Και φυσικά και μελομακάρονα και κουραμπιέδες, μελωδίες στο στόμα. Στα δύο καταστήματα, στη Θεσσαλονίκη, Καρολί και Δημητρίου 234 και τον 63, αλλά και στο Λαγκαδά ενάντια ο ΑΕΔ, Νικολαίδης. Και το πρωί και την καφεδιά σας και τα τυροπιτάκια σας και τα πάντα όλα. Ο καφές σε πολύ χαμηλή τιμή εννοείται και όλα πεντανόσημα και τα ψωμιά το μεσημέρι. Και βέβαια, χορηγός πρώτης ώρας, με μεγάλη χαρά ακούω να μου λέτε ότι πήγα στο Αιγαίο. Τι γίνεται ρε φίλε εκεί, φρεσκότατα όλα τα ψάρια του, υπέροχα, πεντακάθαρα, προσφορά εβδομάδα Δευτέρα με Πέμπτη, σαρδέλα το κιλό 2,90 και γαλαίος φέτα 6,90. Αυτά έχω να πω, Αιγαίων και στα δύο καταστήματα και στο διοικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο ανεβαίνοντας Θεσσαλονίκη 40, 69, 56, 66, σας το καθαρίζουν. Σας το ψήνουν κιόλας άμα θέλετε. Έρχεται έτοιμο στο σπίτι και με τη λιβεριά όπως είπα. Αυτά με τους χορηγούς μας. Σπουδαία νίκη στο handball. Σπουδαία νίκη στο handball. Νικήσαμε εκεί την ΑΕΚ. Το παλέψαμε στο μπάσκετ με ένα συγκινητικό field goal. Αυτό είναι όταν λέμε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει σε διάφορες χώρες, ούτε είναι στην πρώτη του νιώτη. Ο Γκος λοιπόν που έκανε ένεση για να παίξει. Φίλε, μπαίνει σε μια κατηγορία ανθρώπων που δεν μπορούμε να τους δούμε στιγνά επαγγελματικά, που δεν τους αγαπάμε μόνο και μόνο επειδή φορέσαν τη φανέλα με τα 4 γράμματα και το δικέφαλο με τα μαζεμένα φτερά στο στήθος, αλλά ένα λόγο παραπάνω που βάζει στο πλάι, που στην ουσία παραμελεί την υγεία σου μόνο και μόνο για να προσφέρεις για την ομάδα σου. Σου βγάζουμε το καπέλο. Είσαι παλίκαρος και σε ευχαριστούμε για αυτά που δίνεις. Και μακάρι να σου είναι και 3-4 χρόνια πιο νέος, θα μου πεις, θα έχει έρθει στην Ελλάδα να παίξει. Όχι. Αλλά θέλουμε κι άλλους σαν τον Φιλ Γκος, που να θυσιάζονται για την ομάδα, για το σύλλογο που υπηρετούν. Και δεν μπορεί κανένας να πει κανένας ότι εδώ παίρνουν να πούμε και ένα κάρο εκατομμύρια. Έτσι, τα συμβόλαια είναι συγκεκριμένα στο μπάσκετ. Πάμε στα άλλα. Τα δικά μας, τα ποδοσφαιρικά. Έχουμε σήμερα το βράδυ στις 7:30
Το είπα και την Παρασκευή, το είπα ύστερα και από το μάτς, την κακή εμφάνιση και τον αποκλεισμό από το Europa League. Έχουμε, θεωρώ, το κρισιμότερο παιχνίδι μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Όχι μόνο αγωνιστικούς. Απέναντί μου δεν έκανα μεγαθύριο. Μπορώ να τον διαλύσω μέσα σε ένα τέταρτο, αν είμαι αυτός που πρέπει, τον Κομποτιακό. Δεν έχω κανένα ζήτημα αγωνιστικά. Είναι 100% στο δικό μου χέρι. Να τον διαλύσω τον αντίπαλο, να μην τον αφήσω να πάρει αναπνοή, να μην σηκώσει καν κεφάλι. Μιλάω για όλα τα υπόλοιπα που είμαστε υποψιασμένοι και εντός αγωνιστικού χώρου. Αν έβλεπε κάποιος το πάνελ χθες στο Open, και ο Ντέμις και ο Νικοπολίδης και ό,τι υπάρχει από ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό έχει περάσει, το ξαναλέω. ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάπου. Δεν υπάρχει έτσι στο πάνελ ούτε κάποιος έμπειρος δημοσιογράφος, ούτε κάποιος παλέμαχος μόνιμος να υπάρξει ένα αντίβαρο, να μην λέμε ξανά τα ίδια και κουράζουμε τα αυτιά σας και το μυαλό σας. Δεν υπάρχει κανένας αντίλογος. Θέλω να μπω μέσα στην τηλεόραση να πω πράγματα. Φαντάζομαι ότι αυτό το πράγμα θα το φροντίσουν. Δεν γίνεται να συνεχίζεται έτσι μόνο μπαντά. Και να ακούμε ότι ο Ολυμπιακός πάλι χθες τον παρουσίασε τον Ολυμπιακό, παιδιά, σαν να ήταν έτοιμο. Αν κάποιος άκουγε χθες, θα νόμιζε ότι ο Γαύρος έχει πιάσει κορυφή στην Ευρώπη, ότι είναι η Manchester City, η Μπαρτσελώνα, η Juventus, η Bayern, όλοι μαζί, ένα κράμα, παίζει την υπεραιώνια μπάλα, ότι δεν πιάνουν η ομάδα, είναι, αυτή είναι 8 και 10 πόντους μπροστά. Η αρμάδα του Μάρτινς, από Θεό στο Φουρτούνι, τον παρουσίασαν, διάβασα τις προάλλες, ο Αζάρ της Ελλάδας, χθες πάλι, τεμενάδες όλοι, λιβάνισμα, από το πρωί, από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, 40 λεπτά για τον Ολυμπιακό μιλούσαν και για το Φουρτούνι. Και για το πόσο θαυματουργός είναι. Ήρθε και από κορύφωμα ο γραφικός να μας πει ότι εγώ θα ξεβρωμίσω το ελληνικό ποδόσφαιρο, μας είπε ο Σάββας το Δωρίδης. Συγγνώμη παιδιά, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ. Ότι το πρέπει το 50-50 να πέτε, 50-50 να πέτε, τι πράγματα είναι αυτά. Και τι πράγματα, και 50-50, δεν μπορεί ο κόσμος αυτό το πράγμα να ξεβρωμίσει το ποδέβαιρα, ξεβρωμίσει. Δεν είναι 90-10 πλέον υπέρ σου, δεν είναι. Αλλά δεν θέλω να αφιερώσω πάνω από μία πρόταση, προτιμώ να βλέπω το τσιμέντο να πίζει σε φυσικό χρόνο. Να βλέπω τον καζό να φυτρώνει σε φυσικό χρόνο. Να βλέπω την μπογιά να στεγνώνει στον τοίχο. Παρά να ασχολούμαι παραπάνω από μία πρόταση μαζί σου. Θεωρώ ότι κάνω λάθος. Θεωρώ ότι αναλώνομαι, ότι χάνω ενέργεια. Είναι άσκοπο. Βέβαια θα μπορούσα να το βάλω στην κατηγορία αντί για ανέκδοτο, αντί να πω ένας Γάλλος, ένας Ιταλός, ένας Ισπανός κτλ. Ή ένας Παπαγάλος ή ένα Τσακ Νόρις, να πω ένα τέτοιο, μια ατάκα. Γιατί πραγματικά γελάει ο κόσμος, δεν μπορώ πλέον. Το μόνο που κρατάμε σαν πιλότο, σαν οδηγό από τα λογάκια του, μέσα στην τούρλα της χαράς του για την νίκη επί της Μίλαν, ο κύριος Σάββας Θοδωρίδης, του οποίου το γιο κρέμασε στα μανταλάκια ο Καραπαπάς πριν από λίγες μέρες, αλλά προφανώς δεν έχει κανένα πρόβλημα να του κατηγορούν το γιο και να το θεωρούν υπεύθυνο για τη διαιτητική αδικία που βιώνει ο Ολυμπιακός. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα, Βασιλάκης Καΐλας, φίλε, στο ρόλο του Λούστρου. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μία κουβέντα κρατάμε λοιπόν που μέσα στην τούρλα της χαράς τους, τον ΠΑΟΚ είχαν στο μυαλό τους και στο στόμα τους, που είπε ότι θέλετε δεν θέλετε, το πρωτάθλημα θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, δεν θέλουμε και δεν θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Να ξέρεις, επειδή και πέρσι είπες λογάκια, αλλά πέρσι πήγαμε ανυποψίαστοι, κακός βέβαια, όταν έλεγε ότι να ξέρετε, μπορεί να μην το πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν θα το πάρει ούτε ο ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο καημός σου. Ρε να ξυπνάτε και να κοιμάστε με την έννοια του ΠΑΟΚ. Αυτό θέλουμε. Αυτό γουστάρουμε. Να είμαστε κάθε μέρα εκεί, στην καθημερινότητά σας. Αυτό φοβάστε. Αυτό δεν θέλετε. Και έτσι το δίνετε το ένα στον άλλον. Η χάρτινη στον κλέφτη, ο κλέφτης στη χάρτινη μεταξύ σας. Τα έχετε τακτοποιημένα. Το πρωτάθλημα δεν θα το πάρει. Αυτός λέει που στην Ευρώπη μιλάει η μεγαλύτερη που την BBB της Ευρώπης, έτσι. Στο διηνεκές, στο χρόνο πίσω άμα γυρίσεις. Χώρια τα ψέματα, 2 χρόνια δεν έχει πάρει πέναλτι ο Ολυμπιακός. Πέρυσι ο Ολυμπιακός πρώτος στα κερδισμένα πέναλτι, παιδιά. Δηλαδή και η παραχάραξη της αλήθειας, η αλλίωση της πραγματικότητας, το ψέμα πάει σύννεφο, ο Πινόκιο είναι ένα αθώο
Ένα αθώο πλάσμα που δεν έχει πει ποτέ ψέμα και για άλλους λόγους μεγαλώνει η μύτη του, αντί να μεγαλώνει κάτι άλλο. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στην ατάκα, να ξέρετε, θα το πάρει, θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Θέλετε, δεν θέλετε, θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Και αυτή, αυτό λες, και είναι ένα βήμα πριν τον ναυτισμό, ο τονισμός της προτάσης. Θα το ξέρετε, θα το πάρει ο μεγάλος πρόεδρος. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Και θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, φίλε. Εδώ είμαστε, να το δούμε. Εδώ είμαστε. Φτάσαμε. Φτάσαμε, γιατί πάω υποψιασμένος φέτος. Και ομάδα δεν έχεις. Τώρα έπαιξες μια-δυο αγωνιστικές. Σκότωσες χθες το θηρίο τη Λαμία, η οποία Λαμία με εμάς έβγαλε τα μάτια της. Πήγαινε η κλωτσιά σύννεφο. Ο Μπαράλες έκανε καρατιές. Πάει με την ΑΕΚ η Λαμία και παίζει και ανοίγει σαν λουλουδάκι. Ανοίγει σαν τα ποδαράκια της Kim Kardashian στις φωτογραφίσεις η Λαμία. Πάει να παίξει με τον Ολυμπιακό τα ίδια. Αν και δεν δόθηκε πάλι ένα πέναλτι υπέρ της Λαμίας. Δεν δόθηκε ένα πέναλτι υπέρ της Λαμίας. Τρώει κλωτσιά χαμηλά ο παίκτης της Λαμίας στο μαρκάρισμα του Σισε. Αλλά γαργαρίτσα. Γαργαρίτσα. Και μετά που είπαν όλοι πέναλτι, ανοίγει την μπάλα ο Ομάρ και πάει και πέφτει αυτός επάνω στον αμυντικό. Αλλά πέναλτι. Που δεν δόθηκε στον Ολυμπιακό. Η αδικία και αυτά και τι μας κάνουν και τα παιδιά δεν μπορούν και τέτοια. Γελάει ο κάθε πικραμένος. Δείτε το χιουμοριστικά. Γλεντίστε το. Τώρα, η Χάρτιν είδατε. Η κατρακύλα συνεχίζεται. Γλίτωσε την ήττα από τη Λάρισα από κολοφαρδία καθαρή. Ο μεγάλος τερματοφύλακας του διψήφιου νούμερο, αυτός που έλεγε θα βγω να πανηγυρίσω μέσα μπροστά στην κερκίδα των Παοξίδων και δεν το ξεχνάμε αυτό. Με αυτή την αστεία παρουσία κάνει στα χασομέρια, για τον Μπάρκα μιλάω, το μεγάλο goalkeeper που θα τον πουλήσουν 10 εκατομμύρια. Κάνει την έξοδο του Μεσολογγίου, βγαίνει και ευτυχώς υπάρχει εκεί ο αμυντικός ΑΕΚ, νομίζουν ο οικονόμου πάνω στη γραμμή και του σώζει από ήττα. Δεν θα μακροημερεύσει εκεί ο αρχιτέκτονας Μαρίνο Σουζουνίδης. Και ασχολούμαι με αυτούς γιατί αυτοί είναι που είναι οι αντίπαλοι μου. Για τα άλλα δεν θέλω να πω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Τώρα, τι κάνουμε εμείς σήμερα. Σήμερα εμείς μπαίνουμε. Τι έχουμε, καλά, αυτό που το λέμε συνέχεια. Συνέχεια το λέμε. Ρεμπάλα. Το νου σας, ρεμπάλα. Αυτό είναι το ένα. Έχω και από αυτή την ταινία άλλη ατάκα που θα βάλουμε σε λίγο. 7:30. Οι παίκτες τρελάθηκαν. Κάποιοι έβγαλαν εγωισμό και μου αρέσει αυτό. Να μπαίνει ο παίκτης μέσα στα ποδητήρια και να μην ανέχεται έναν τέτοιον αποκλεισμό από μια ομάδα όπως είναι η Μπάτε. Ποια είναι η Μπάτε? Όταν λοιπόν μπαίνει ο παίκτης μέσα στα ποδητήρια, κλωτσάει, ρίχνει αυτά, τρελαίνεται, χτυπάει με τα χέρια τους τοίχους και μιλάω βέβαια για την τεράστια προσωπικότητα που λέγεται Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς, πρώτος αυτός θα καθοδηγήσει τους υπόλοιπους. Ο έτερος ηγέτης της ομάδας θα μείνει τουλάχιστον 3 εβδομάδες έξω. Μιλάμε για τον Αντρέο, ο οποίος υπέστη φλάση. Όποιος έβλεπε στο μάτς ζητούσε αλλαγή. Ζητούσε αλλαγή. Χόλαινε, κούτσενε ήδη από το 7-8 λεπτό, από το 7-8 λεπτό. Λοιπόν, φλάση και τουλάχιστον 3 εβδομάδες, εγώ λέω 1 μήνα έξω. Ο Αντρέ. Απώλεια, γιατί είναι άλλη ομάδα με τον Βιερίνια. Και ο Πέλκας, όχι τόσο βαρύς ο τραυματισμός, θα είναι έξω. Και τώρα πάμε στη Λιβαδιά. Στη Λιβαδιά όπου θα γίνει τι. Πρώτα-πρώτα, απάντηση. Οι παίκτες τον ίδιο τους τον εαυτό. Διότι με την παρουσία τους απέναντι στην Πάτε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όχι απλά αδείξαν τον εαυτό τους. Όχι απλά κυλίδωσαν πολλά πράγματα που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Αλλά στεναχώρησαν σε τόσο μεγάλο βαθμό τον κόσμο για την εμφάνιση, λέω, και όχι για το αποτέλεσμα. Για τον τρόπο, για το πώς φάνηκε ότι αντιμετωπίζουν το παιχνίδι. Που ακούσανε για πρώτη φορά. Πολλοί από αυτούς φορούν τη φανέλα, άγρια γιουχαίσματα στη διάρκεια του αγώνα του ημιχρόνου και τη διάρκεια του πρώτου 45 λεπτο. Και ορθώς, όπως είπαμε, απόλυτα δικαιολογημένα ο κόσμος. Σήμερα λοιπόν, νάτι η ευκαιρία. Πάρτε το μάτς Λιβαδιά με συνοπτικές διαδικασίες.
Μπαίνουν στην εντεκάδα δύο άνθρωποι που εγώ τους γουστάρω ποδοσφαιρικά, γιατί έχουν το απρόβλεπτο, γιατί έχουν την τρέλα, γιατί ξέρουν 100 κιλά μπάλα ο καθένας. Μιλάω για τον Ουάρντα και για τον Μπίσεσβαρ. Ο Τρελοντιμπιντάι φαίνεται ότι κατάλαβε ότι πραγματικά του δόθηκε η τελευταία των τελευταίων ευκαιριών, η ίστατη χάρη για τα εξωαγωνιστικά του σφάλματα και τερτύπια, για τα λάθη του, για τα παραπτώματά του. Μπαίνει όμως μέσα και σκυλιάζει. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Και πραγματικά το λέω. Δεν με ενδιαφέρει που κοιμάται, με ποια κοιμάται, με ποια πηγαίνει, με πώς πηγαίνει. Αν μπαίνει μέσα στο γήπεδο και σκυλιάζει και είναι παίκτης ο οποίος δίνει όλη του την ψυχή με το μυαλό του στο να βοηθήσει την ομάδα, όχι να κάνει την τρίπλα και να το χειροκροτήσει ο κόσμος, όχι με το μυαλό του στον ατομισμό, γιατί εκεί μόνο εκνευρίζει τους υπόλοιπους και τον κόσμο. Ο ένας είναι αυτός και ο άλλος είναι ο Μπίση, ο οποίος πέρασε το δεφορμάρισμά του, ξεκουράστηκε και θεωρώ ότι σήμερα θα κάνει ένα σπουδαίο παιχνίδι. Στην εντεκάδα θα είναι, όπως φαίνεται, και ο Ζαμπά, άρα θα πάμε, επειδή ρωτάτε κιόλας, με Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, με Μάτος δεξιά, με Τόσκα αριστερά αφού ο Βιερίνια είναι off, ο κουρασμένος Μάτος που βρίσκεται στη χειρότερη του κατάσταση από τότε που ήρθε στην ομάδα, σκασμένος. Όμως δεν υπάρχει άλλος εκεί. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε, γιατί δεν μην υπάρχει άλλος και τα λοιπά. Τώρα δεν είναι τις παρούσεις, αλλά περιμένουμε από το Μάτος ένα σπουδαίο παιχνίδι, περιμένουμε να βρει ξανά τον εαυτό του και περιμένουμε τώρα που η ομάδα θα παίζει μόνο ένα μάτς τη βδομάδα και όχι τρία, να ανακάψουν όλοι, να παίξουν και ωραία μπάλα, να ευχαριστηθεί ο κόσμος, να δείξουν ότι δικαίως βρίσκονται εκεί ψηλά πρώτοι, δικαίως νίκησαν όλους τους αντιπάλους τους, δικαίως είναι αίτητη η ομάδα με 12 νίκες και μια ισοπαλία σε 13 παιχνίδια. Πασχαλάκης λοιπόν, Μάτος δεξιά, Τόσκα αριστερά, και από το Ρουμάνο περιμένουμε να δείξει κάτι παραπάνω. Δεν μας φτάνει ένας παίκτης, ένα απλά okay. Δείξε πράγματα. Σε επέλεξαν, δείξε. Δείξε μας ότι είσαι ένα πολύ καλό αριστερό μπακ. Αν είσαι. Γιατί παίζεις και στόπερ. Δείξε πράγματα. Κάνε μια μεγάλη εμφάνιση. Δεν μας φτάνει μόνο να είσαι απλά okay. Δεν έκανε λάθη ή απλά μια μέτρια παρουσία. Δεν θέλουμε. Τέτοιους έχουμε. Και δεν πρέπει να φέρουμε άλλους τέτοιους, αν είναι τέτοιοι. Βαρέλα, Κρέσπο το δίδυμο, που εννοείται πρέπει να ανανεώσει, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά σήμερα, μέρα του αγώνα. Μπροστά τους θα είναι τώρα ο Μπίσεσβαρ, μπροστά τους ο Βέρμπλουμ με το Μαουρίσιο, ξεκινάει ο Βέρμπλουμ αμυντικό χαφ με το Μαουρίσιο, ο Ζαμπά θα είναι δεξιά, ο Ουάρντα αριστερά, ο Μπίσεσβαρ δεκάρι και ο Πρίγιοβιτς στην κορυφή της επίθεσης, που θεωρώ σήμερα δεδομένο ότι θα σκοράρει με την τρέλα που έβγαλε. Και είπε, η απάντησή μας τη Δευτέρα, είπε στον κόσμο. Ζητάμε συγγνώμη, συγγνώμη ζητάμε για την απαράδεκτη παρουσία μας. Τους πικράναμε, μέσα στο κρύο ήρθαν, μας στήριξαν με την πάτα και τους δώσαμε μόνο στεναχώρια. Τώρα, αν θα είναι ο Μπίσεσβαρ 10 και ο Ουάρντα αριστερά, ή αν θα είναι ο Ουάρντα δεκάρι και ο Μπίσεσβαρ αριστερά, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Σημασία έχει να είναι αυτή και όχι ο Καντουρί. Γιατί ο Καντουρί μέχρι τώρα δεν μου έχει δείξει τίποτα. Απολύτως. Βάλ τους. Βάλ τον Ουάρντα, βάλ τον Μπίσεσβαρ, βάλε μέσα αυτούς που ξέρεις ότι θα σου παίξουν. Αυτό. Δεν έχουμε καμία προσωπική συμπάθεια ή αντιπάθεια ή αιμονή ή ξέρω εγώ κόμπλεξ με κανέναν. Κι αν ο Καντουρί είχε παίξει, θα λέγαμε βάλ τον Καντουρί. Δεν έχει παίξει. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε. Ο Ιβάν πήγε, ο άνθρωπος, στο αεροδρόμιο χθες, τους υποδέχτηκε κανονικά στο Ελβενιζέλος. Τους περίμενε εκεί, μαστίγιο και καρότο, διότι πολύ μπινελίκη λέγεται ότι έπεσε για την εμφάνιση κυρίως της Πέμπτης, όποιος δεν μπορεί και τέτοια πράγματα. Τον στεναχώρησαν πάρα πολύ και η κουβέντα είναι, θέλω να δω τον ΠΑΟΚ που ήξερα, θέλω να δω την ομάδα να παίζει. Το μυαλό στο πρωτάθλημα, πήγε, τους υποδέχτηκε στην Αθήνα, στο Βενιζέλος, και περιμένει. Περιμένει να δει από τους παίκτες ότι εκτιμούν όλα αυτά που τους δίνει. Και από τους παίκτες περιμένουμε να δούμε ότι όντως το μυαλό τώρα 100% εκεί. 100% εκεί. Είπα για το handball, Βασίλη μου, 23-17 διέλυσε την ΑΕΚ. Πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ σημαντική νίκη. Περιμένουμε να ανακάμψει και το βόλεϊ, το οποίο δεν τα κατάφερε.
Και εκεί θεωρώ ότι δεν ξέρω αν αυτός ο προπονητής μπορεί. Ούτε είμαι ειδήμονας να το παίξω ειδικός. Δεν ξέρω. Θα πάμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και εμέ. Εδώ, εδώ, εδώ. Τα είπαμε για την αιμοδοσία. Να μην σας ζαλίζω, να μην σας κουράζω. Τεράστιο ευχαριστώ σε όλους σας που ήρθατε και από μακριά και από κοντά. Ανέκδοτο που κλαίγαμε, είπε ο Θουβού χθες, ο Γιώργος, ο Θουβού. Το οποίο όμως έχει παντομήμα και δεν μπορούμε να το πούμε. Χάνει δηλαδή, χωρίς την κίνηση. Δεν υπάρχει. Είναι από αυτά που δεν λέγεται. Πάμε στις γραμμές, ξαναλέω, τριήμερο στις θερμές. Πάμε στις γραμμές, κληρώνω και θερμές. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Μήπως γνωρίζετε. Ο καλός το παιδί. Τι γίνεται, Κωστή, στις αιμοδοσίες μετά την αιμοδοσία. Πώς δεν είδα, δεν ξέρω. Μια χαρά είδα. Όχι, Κωστή, δεν ξέρεις καλά. Έφαγες μπούλινγκ. Κάποιος πρόλαβε, αλλά δεν πειράζει. Επειδή όμως έχω και στοιχεία, θα πω ότι κάποια κυρία που πριν έτρωγε πολύ, τώρα έπινε πολύ. Όπως και κάποιο ακόμα. Εγώ βέβαια έτρωγα πολύ, τους έφαγα όλα τα ζουζουκάκια και μου είπα να το πω. Αλλά να μην κολλώσεις, έτσι μου είπανε. Έχουμε bullying, Κωστή, να ξέρεις, όταν βρισκόμαστε έτσι. Αμαρτία εξομολογουμένη ή ουκέ στην αμαρτία. Αφού το ομολόγησες μόνος για τα σουτζουκάκια, όλα οκ. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι γινόταν χτες. Μπράβο. Περάσαμε όμορφα όμως. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Άλλη μια φορά έτσι μια πολύ καλή παρέα ζούμου σου. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ναι, Κωστή, ήταν τέλεια. Ευχαριστούμε τον κύριο Μημάρη. Ξέρουμε εμείς εκεί πέρα τι έγινε. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό εσύ μου το λες τώρα, ναι, οκ. Okay. Αλλά καταλαβαίνω γιατί ο άνθρωπος περνάει ένα θέμα δύσκολα και στέκεται βράχος. Βράχος. Ναι, λοιπόν, όπως κατάλαβες, περάσαμε όμορφα. Έγιναν πολλά, Κωστή. Έχω ντοκουμέντα για όλους, να ξέρεις. Μπορώ να τους δώσω όποτε θέλω. Έγινε, Μανώλο! Λοιπόν, Κωστή, νίκη για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Εγώ πιστεύω να είναι χαλαρή. Μην ανοίγετε Open, μην ανοίγετε Αθηναϊκή. Δεν χρειάζεται πλέον. Έχουμε καταλάβει το τι γίνεται. Φιλιά! Έγινε. Boy. Δεν χρειάζεται να πω ότι οι 400 που θα πάνε ή 350 πώς θα είναι, τα μάτια τους 14. Δεν έχω καμία. Πραγματικά καμία ανησυχία για αυτά τα παιδιά τα οποία θα πάνε να στηρίξουν την ομάδα. Ανησυχώ για τους υπόλοιπους που κέρδισαν χθες και προχθές και μπορεί να μπουν και να κάνουν οτιδήποτε. Για αυτούς ανησυχώ. Γι' αυτό τα μάτια μας 14. Προσοχή, μη μας στήσουν παγίδα. Προσοχή, μη μας με δόλιο και με συχαμερό τρόπο πάλι κοιτάξουν να μας βάλουν σε τιμωρίες σε αφαιρές βαθμούν, γιατί μόνο έτσι μπορούν να μας φτάσουν. Άρα 100% επαγρύπνηση στο διπλανό μας. Ποιος κάθεται δίπλα, τι κάνει, ποιος πάει να παρισφρήσει μέσα. Προστατέψτε την ομάδα μας, προστατέψτε την οικογένειά μας. Μην αφήστε κανέναν να μας χαλάσει πάλι το κέφι μας, αφήστε πάλι κανέναν να μας ακουμπήσει. Να θελείς να μας μειώσει, να μας κλέψει. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Λοιπόν, υπεύθυνοι άμα θα γίνουν τίποτε θα είναι η ΠΑΕ. Για τα 400 εισιτήρια αυτά τα οποία έχει δώσει, θα έπρεπε σε αυτούς τα οποία έχει δώσει, εάν θα γίνει το παραμικρό, να τους έχει ξεψαχνίσει παντελώς, αγαπητέ μου φίλε Κώστα. Αυτούς τους οποίους θα δώσει τα εισιτήρια, ξέρει ποιοι είναι, ξέρει ποιοι θα τα πάρουν. Ακριβώς, δεν μιλάμε ακριβώς. Γι' αυτό. Αυτό είναι δεδομένο, Γιώργο. Από άλλους φοβάμαι. Εννοείται ότι η ΠΑΕ ξέρει ποιοι έχουν πάρει τα εισιτήρια ένας-ένας. Και γνωρίζουν και μεταξύ τους τα παιδιά αυτά που θα πάνε μετά από τις συνδρομές. Θα πρέπει αυτά τα, με την καλή έννοια, τα ρεμάλια εντός γηπέδου, του αγωνιστικού χώρου. Να το καθαρίσουν μπαμπαπ. Ναι, τέλος. Και αυτά τα οποία θα είναι στη σχετική δεν θέλει μεγάλη προσοχή. Έτσι. Αυτό έχω να πω και κάτι άλλο. Αν μπορείς να απαντήσεις. Ποιος πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής που αγωνίστηκε ναι. Σε δύο ομάδες με ναι. Τα ίδια χρώματα που ναι. Το όνομά τους αρχινάει από Α, ναι. Τις αντιμετώπισε σαν ποδοσφαιριστής, ναι, ναι. Έπαιξε σε αυτές τις ομάδες, ναι. Τις αντιμετώπισε σαν προπονητής με το ίδιο ένα χρώμα, ναι. Και τις νίκησε με 2-1. Ναι. Ποιος είναι? Bye bye. Και δεν δουλειάς. Γιατί τώρα, τι, σου είπα, αυτός είναι 1-0. Αυτό σε να μην δει καλά. Καλή μου μέρα. Γεια, φιλιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Πέτρο,
της Τούλας που ήρθε. Έρχεται πάντα σε αιμοδοσίες μας. Πριν μπορεί να μην ήταν πάντα εκεί, τώρα που έφυγε η Τούλα είναι εκεί. Είναι εκεί μαζί μας. Πετράν, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Ο Κάκος είμαι. Έλα ρε Κάκο. Άλλη μαγική στιγμή. Λοιπόν, μισό δευτερόλεπτο. Να διευκρινίσω για να καταλάβει ο κόσμος. Ο Νίκος, ο φίλος μας, ο Three Hills, ή αλλιώς Νίκος Κούκος, στο Facebook, έχει πραγματικά απίστευτη ομοιότητα με το διαιτητή τον Κάκο. Πιο ωραίος ο δικός μας βέβαια, λοιπόν, και λιγότερο μοχθηρή φάτσα, αλλά η ομοιότητα είναι τέτοια που χθες έρχεται ένα παλικάρι να δώσει από τους καινούριους που δεν είναι από τους πολύ συνηθισμένους. Εμείς τον ξέρουμε, τώρα τον έχουμε συνηθίσει, έτσι, αλλά τον βλέπει στο βάθος να συμπληρώνει το έντυπο της αιμοδοσίας και λέει, παιδιά, αυτός δεν είναι ο Κάκος. Και του λέμε εμείς, ναι, ας πούμε για το χαβαλέ, τι να πάω να του πω τώρα, να πάω να του πω τι, λέει τώρα. Να πάω να του πω τι τώρα του Κάκου. Και τρελαίνεται, είχε δώσει και φεύγει. Λοιπόν, για πες τα δικά σου τώρα, τι σε ρώτησε ο γιατρός εκεί που συμπλήρωνες. Όχι, μου λέει, Κούκος μου είπες, λέει Κάκος, λέει καλά, άκουσα, λέει έξω, δεν με τρολάρε το όλοι μαζικά. Το Κούκος είναι επίθετο, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Είναι εγώ και άλλοι τρεις που μέσα στην εφτά μου. Ακριβώς. Ακριβώς. Τι θέλω να πω. Βασικά ήθελα να δείξουμε κάποια στιγμή το θέμα αυτό με το σύστημα που έγινε στο handball. Γιατί προσωπικά, αν άκουσα καλά, εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ. Και δεν ξέρω τι ακριβώς τελικά τραβάμε μερικοί. Δεν κατάλαβα τι έγινε στο handball. Ακούστηκε ένα σύνθημα που βέβαιζαν την ΠΑΕ. Α, δεν το ξέρω να αυτό. Να φύγουν αυτοί οι ΠΑΕ και τα λοιπά. Δεν ναι, το ξέρω. Με κάποιοι που πιθανόν ήταν και μέσα στον αγώνα. Δεν είδα το παιχνίδι, δεν ξέρω ούτε για το σύνθημα. Ναι. Ξέρω μόνο ότι η ομάδα διέλυσε την ΑΕ 23-17. Αυτό δεν ξέρω για το σύνθημα μιλάς. Ναι. Αλήθεια σου λέω. Όχι, δεν ξέρω. Δεν σου λέω ότι πρέπει να ξέρει οπωσδήποτε. Μπορεί να μην το είδε και εμεί. Εγώ δεν το όσο ίντερνετ το διάβασα. Και λέω, αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να μα δώσουν όπω βγάζουν ανακοινώσει και τα λοιπά. Θα πρέπει να μα βγάλουν σύνθημα και κάποια ανακοίνωση ή κάποια εξήγηση. Τι ακριβώς εννοούσαν, έτσι. Ναι. Δεν γίνεται να πετάμε να είμαστε τώρα να είσαι σε αγώνα handball και να σου φταίει η ΠΑΕ. Ναι. Έτσι, και πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει και για ποιο λόγο, ας πούμε. Γιατί, αυτό, τι έχει γίνει. Να το θίξουμε κάποια στιγμή, δεν είναι της παρούσης. Απλά δεν επειδή έγινε χθες προχθές, να μην το αφήσουμε και περάσει έτσι, γιατί αλλού ξέρουμε να μοιράζουμε ευθύνες. Κάποια στιγμή θα πρέπει να λογοδοτήσουν και κάποιοι άλλοι για την περιφορά τους. Έτσι. Και για το τι λένε και για το πώς διαμορφώνουν απόψεις και παρασύρουν κόσμο. Σήμερα έχουμε μάχη, σήμερα έχουμε αγώνα. Έτσι. Και δεν περισσεύει κανένας, ούτε μπορούμε να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα, ούτε πρέπει κιόλας. Μετά από το σημερινό μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Δεν έχουμε κανένα λόγο εδώ, κανένα φίλτρο δεν μπαίνει, ούτε κανένας φραγμός δεν υπάρχει. Επίσης άκουσα και μία φήμη που κυκλοφόρησε ότι στο δεύτερο γύρο λέει στο μάτς πάω κάρι στην Τούμπα, λέει θα πάμε να παίξουμε, λέει, Μίλα. Μίλα. Ναι. Αυτό σε πια να διάβασα. Μετά τη Ζανταλίνα Μανταλίνα που έπαιξε ο τερματοφύλακας. Όχι, μίλα. Κυκλοφορεί ένα βιντάκι στο ίντερνετ με το σιόπι να διδάει. Α, το είδα, βρε, το είδα. Ναι, το είδα. Γι' αυτό λέω. Άντε την καλημέρα σα. Έγινε. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, κύριε Κάκο. Καλημέρα σα. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλό στο φιλάρετο. Είναι κάτι που πραγματικά δεν το πολύ κατάλαβα. Στο μπάσκετ, ενώ είχε κόσμο, δεν είχε φωνή. Ναι. Και πραγματικά με εντυπωσίασε. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, πάλεψε πάντως η ομάδα απέναντι σε κολοσσό, έτσι. Αυτή, το μπάτζετ τους είναι, δεν είναι. Είναι δυσθεώρητα τα ποσά. Η ψαλίδα είναι τεράστια. Το ναι, και παρόλα αυτά, η διαιτησία ήταν πάλι τεράστια. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς. Και επειδή αυτοί εκεί πέρα που τα λέγανε, δηλαδή ο κύριος που τα λέει, που είναι αριανός, δεν είναι κακό, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν υπάρχει ένας παοξής να περιγράφει τον αγώνα. Ο Βοητσίδης ήταν κάτω. Ας πάρει αυτός να κάνει την περιγραφή. Ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή. Στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν γίνεται κάτι κιόλας και το βλέπεις με τα μάτια σου. Πες το ρε παιδί μου, δεν υπάρχει. Ότι έχει ένα φάουλ. Και λέει ο άλλος, δεν είναι... Επειδή το είπε ο διαιτητής, εμένα αυτό με τσατίζει. Δεν λέω να. Θέλουμε τη δική σου άποψη. Δεν θέλουμε να μας περιγράψει το τι δίνει ο διαιτητής. Το βλέπουμε με τα ματάκια μας. Δεν είναι ραδιοφωνική μετάδοση. Θέλουμε να μας πεις εσύ τι πιστεύεις. Είναι φάουλ, είναι πέναλτι, είναι offside, δεν είναι. Πρέπει να έχουν το θάρρος οι γνώμες αυτοί που περιγράφουν. Μιλάμε από αυτούς που. Μερικές φορές δυστυχώς είναι, δεν ξέρω, έχουμε. Δεν έχουμε κανέναν να μπορεί τουλάχιστον. Στα δικά μας παιχνίδια
να έχει διαφορετική ματιά. Δεν μπορούμε να είμαστε με αυτόν τον ρυθμό. Και ναι, επειδή αυτό συνέβη και με τον Ολυμπιακό, γιατί είναι αστείο, με τον Ολυμπιακό υπήρξε μια κόκκινη κάρτα και υπήρξε και ένα πέναλτι Μάρς. Ναι. Λοιπόν, τα έδειξε, ουσιαστικά πρέπει να τα είδε στα βιντεάκια. Ναι, τα είδα. Τα είδα. Λοιπόν, αυτά τα δύο, ούτε το ένα κανάλι μπόρεσε να τα δείξει και τα δύο, ούτε το άλλο. Το ένα έδειξε το ένα και το άλλο έδειξε την άλλη φάση. Δηλαδή είναι... Δεν περιμένω τίποτα, φιλάρετε, αλήθεια στο λέω. Πραγματικά δεν περιμένω τίποτα. Τέλος πάντων, δεν είναι, είναι η πλήση εγκεφάλου που με τσατίζει, τίποτα. Είναι ο τρόπος που γίνεται. Είμαι σίγουρος ότι στις σημερινές εφημερίδες κανείς δεν θα μιλάει για τη διαιτησία υπέρ του Ολυμπιακού. Όχι, θα βγουν οι Ολυμπιακοί να πούνε μας φάξανε και τα λοιπά, η εξυγίανση, το γνωστό αφήγημα. Ο παππούς. Ναι, κανονικά. Πάλι του δώσαν βήμα τώρα, βλέπεις. Επίτιμος πρόεδρος Ολυμπιακού, λέει, βγαίνει, ισοπεδώνει τα πάντα, κατηγορεί, λάσπη, προσβλητικός. Έπιασε πάλι ο καημός του εχθές. Παίζει ο Ολυμπιακός με τη Λαμία, πάλι ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Κάποιοι τα πρωταθλήματα που πήραν έτσι αλλιώς. Ο καημός του είναι αυτός. Πόσο πολύ τους τσούζει αυτό το συν 8. Φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν πάρουμε το πρωτάθλημα. Το καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να το δικαιολογήσουν με τίποτα. Θα ψάξουν χίλιους, μύριους, μοχθηρούς και σάπιους τρόπους για να μας σταματήσουν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε εγρήγορση απόλυτη. Αυτό έχω να πω. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν η ερώτηση του Ντέμι στο Χάβο. Παίξατε, λέει, πρώτα με ΠΑΟΚ, μετά με ΑΚ και μετά με Ολυμπιακό. Μήπως μπορείς να μου πεις ποια ήταν η καλύτερη ομάδα. Εντάξει. Εντάξει. Και μπορείς κιόλας ουσιαστικά να... Δεν ήταν, λέει, ο τρόπος που έπαιξε η Λαμία τα αποτελέσματα, αλλά ο τρόπος που παίξαν οι ομάδες. Ναι, εντάξει, η Λαμία στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και στα υπόλοιπα δύο δεν έχει καμία σχέση. Δεν χαλάω άλλο τα βράδια μου, θέλω να σου πω. Βρίσκω τρόπο άλλο να δω τις φάσεις, βρίσκω τρόπο άλλο, υπάρχει το διαδίκτυο. Μέχρι να δω μόνιμο άνθρωπο εκεί να εκφράζει άποψη με παρησία παοξίδικη, δεν σκοπεύω. Εγώ προσωπικά ούτε θα σου πω ποτέ μη βλέπετε, δεν έχω δικαίωμα. Ούτε θεωρώ ότι είστε πρόβατα για να σου πω εγώ τι θα κάνετε, εγώ είμαι ο βοσκός. Έτσι, εγώ προσωπικά λέω ότι δεν θέλω άλλο. Έδωσα 3-4 ευκαιρίες, περιμένω να υπάρχει εκεί άποψη. Παοξίδικη, άνθρωπο αντίβαρο. Είτε είναι παλέμαχος με άποψη, είτε είναι δημοσιογράφος ΠΑΟΚ. Να υπάρχει το αντίβαρο. Δεν υπάρχει το αντίβαρο. Εγώ τραμπάλα με έναν μόνο δεν θέλω να βλέπω. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Εσείς δείτε όσο θέλετε. Ποτέ δεν πρόκειται να σας πω κάντε αυτό ή κάντε εκείνο. Πρέπει να σας υποτιμώ κιόλας να νομίζω ότι επειδή εγώ θα σας πω αυτό να το κάνετε κιόλας. Όχι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ελεύθερος. Διαδίκτυο, φάσεις, να ξέρω τι γίνεται, να ξέρω τι έχει παιχτεί. Μου έρχονται έτσι κι αλλιώς δεκάδες μηνύματα για το τι έχει πει ο Νικοπολίδης, για το τι έχει πει ο Τσάρτας, τι έχει πει ο Γιαννακόπουλος. Έρχονται. Σύντο ότι ανεβαίνουν και στο διαδίκτυο, άρα γιατί να μπω στη διαδικασία. Okay. Σε χαιρετώ, φιλάρετε. Και σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Κάνε σαν περμητήδο λεβατάρσες στο πληθυντήριο. Έτσι, το είπες τέλεια σήμερα, αγόρι μου. Και στα γρήγορα κιόλα, όλη νύχτα το έλεγα. Νεράκι, λεβαντάρσε, νεράκι, νεράκι, νεράκι. Δεν θα με ρωτήσεις, εδώ στα που πατάμε. Σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζου μου σου λέμε και όλα και κάθε πίκρα καίμε. Όχι όλα τα καίμε, αύριο θα τα κάψουμε όλα. Αύριο. Λοιπόν, κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Και όταν το λέω αυτό φαντάζομαι όλους τους τέσσερις εκεί κάτω. Έτσι. Αλλά φούλεις μαρινάκες, μελισανίδες και βάλε. Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις, θα τα πάρω με τη σειρά κάτι γιατί θα ξεχάσω. Να ευχαριστήσω. Πρώτα το παλικάρι από την Επισκοπή Ναούσης για τη χειρονομία που έκανε για το σύλλο τα χαιρετίσματα. Με τα ακτινίδια λες. Το παλίκαρο. Τα ακτινίδια, το καφάσι. Ναι, με τα ακτινίδια που μας έφερε. Υπέροχος, να είναι γερός. Να υπέροχος, παοξάκι μας ακούει αυτή τη στιγμή. Καλή έτσι δύναμη παλικάρι εκεί στα χωράφια, στα αγροτικά και να προσέξουν αυτός από το κρύο. Ήρθε, λοιπόν, ήρθε, μας έφερε φρούτα. Το πατριωτάκι μου, τη Δραμηνιά, τη Χρύσα, τη Χρύσα την Παραπονιάρα. Τα χαιρετίσματά μου, καλή εβδομάδα, Χρύσα.
και ό,τι επιθυμείς και καλές γιορτές. Οι δυο κολόνες, οι δυο κολόνες, η μία του... του Facebook και η άλλη της αιμοδοσίας και η Τσόφα και η Χρύσα. Πάμε, πέστα, πέστα, πέστα. Την κολόνα της αιμοδοσίας της Σοφία της Χαρδοπούλου, όλους τους αθλητήριους, όλα τα ζουμουσάκια, τον ανεψό μου με πήρε τα αυτοκόλτα μάκα, κανόνισε τρία μεγάλα για μένα, δεν έχω καθόλου που τα πήρε χθες, κατέβηκε δρομολόγιο και τα πήρε από τη Λοδόσλα κατά τα άγωσα. Τα βάλει στο Πούλμαν, θα τα βάλει. Τρία μέδωση μονάχα. Σε φέρω κι άλλα. Τρία στο συντριβανίσιο. Σε δώσω αυτοκόλλητα κι άλλα. Τρία μεγάλα βάλτα στο αρχείο σου εκεί πέρα και όπου συναντηθούμε. Μη στεναχωριέσαι. Μετά γιορτές, προγιορτές δεν ξέρουμε. Μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, καλά πρέπει να πήγαμε στην αιμοδοσία ανάλογα δόξα με τα μαγαζιά που ήταν. Δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό. Λοιπόν, το Θεό. Δύο κουβέντες για να μην με πεις πώς το λες. Όχι, μακρηγορείς. Λοιπόν, εγώ άλλο φοβάμαι, Κωστή. Γιώργο, να φοβάσαι αυτούς που μείνανε με τη Λάρισα που τα υπολείμματα μετά την ισοπαλία. Εκεί κοντά είναι αυτοί. Να ναι. Μην κάνουν καμιά προβοκάτσια. Οι δικοί μας δεν θα κάνουν τίποτε. Αυτοί που παραμείνανε εκεί να μην κάνουν τίποτε και γίνουν η αιτία αυτή να μπει η αστυνομία στη δικιά μας την κερκίδα μέσα και τι το διαγράψει τώρα ο Καποδίστριας και ο κάθε ένας και στους αρήγηδες. Ο Θεός να βάλει το χεράκι του. Αυτούς να φοβόμαστε. Οπωσδήποτε δεν ήταν σωστό να πάρουν εισιτήρια και εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ δεν θα πήγαινα. Παιδιά, είπα, θα ήθελα να μην πάμε. Τώρα από εκεί και πέρα. Να μην πάνε. Γιατί κάποιος με είπε, γιατί εσένα θα σ' άρεσε, στάσου ρε φιλαράκι, γιατί εγώ δεν μπορώ να πάω. Δηλαδή να πάρω τον τσατσαρό και τρία άτομα με ένα αυτοκίνητο, βάλουμε ρε φενέ βεζίνα να πάμε. Έλα σφατώ. Θα δούμε τι θα γίνει. Όλοι μπορούμε να πάμε. Έγινε παυλάρα μου. Είπαμε, είμαστε καβάλα στα άλογο πάνω. Έτσι και θα τώρα μείνουμε. Δεν θέλουμε να τους δώσουμε δικαιώματα. Και έτσι. Κακώς πήραν και για τον Αΐτη τα 200 που πήρε ο Γιωργάκης ο Σαββίδης για το κύπελο. Και αυτό είναι επικίνδυνο και κάτω το παιχνίδι. Λοιπόν, θα τα δούμε όταν έρθουν η ώρα. Πω, καλή εβδομάδα. Γεια σου Παυλάρα. Να πω, αλλά τέλος πάντων, τα χαιρετίσματά μου, ειδικά σου. Φιλιά. Καλή εβδομάδα. Γεια σου Παύλε. Πάμε, παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Έλα Κάραγιαν. Εγώ είχα πορεία, ρε φίλε, και ήθελα να δω, να εκφράσω. Ο κύριος Κάκος τελείωσε ή όχι ακόμα? Λοιπόν, πάμε. Το μυθικό διάλογο που εκτιλήσεται με τις νοσοκόμες, τις αγαπημένες μέσα. Πάμε. Λέγε, χωρίς μπιπ. Είναι ο κύριος Κάκος Κούκος. Ναι. Του μπαίνουν αίμα τον άνθρωπο να πούμε. Άκου, το χέρι, ποιος... λέω, μήπως θες φλαράκι να σου κρατήσει το χέρι, λέω. Ναι, λέει, όχι, δεν αισθάνομαι πολύ καλά, ξέρω, εκεί στο χαβαλέ. Ακούγεται από δίπλα που λέει άλλη κυρία. Βάλτε το χέρι σας εδώ στην τρύπα και πατήστε το. Τα δάχτυλά σας βάλτε τα στην τρύπα. Έτσι. Και πατήστε τα δυνατά. Και πάω εγώ εκεί να κάνω χαβαλέ με το φίλο μου τον Κούκο να πούμε και με λέει η κυρία εκεί, η αξιοπρεπής κυρία, μια χαρά, μπράβο. Ναι. Λέει, μία άστονα θέλω να τελειώσει. Λέω, τι θέλετε? Λοιπόν, πρόσεξε, παίζει τρίπτυχο, νοσοκόμα, καταρχήν που είναι νούμερο στην τριάδα φαντασιώσεις. Οι νοσοκόμες. Έτσι, 100%. Λοιπόν, εγώ θα τη βάζω στην τριάδα, ρε παιδί μου. Καθένας, έτσι, λοιπόν. Δεν σου χαλάω χατήρι, φίλε. Δεν μου χαλάς χατήρι. Ένα αυτό. Δεύτερον, η κουβέντα βάλε και τα δάχτυλα στην τρύπα. Βάλε τα δάχτυλα στην τρύπα. Βάλε τα δάχτυλα και κράτα τα εκεί. Λοιπόν. Και δυνατά. Και το θέλω να τελειώσει, τελειώνουμε. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοβόμαστε από Εσουρού. Μιλάμε για αιμοδοσία, το διευκρινίζουμε, έτσι. Εδώ μέσα γίνονται όποιος δεν το κατάλαβε. Όποιος δεν το κατάλαβε για αιμοδοσία μιλάμε. Και η δική μου η πινελιά στο τέλος, τι έγινε, τι να γίνει. Μαζέψαμε 100 μπουκάλια. Τι, άσε φίλε, αίμα έβγαλα. Με ξεζούμισε. Όλα που τα πήρε. Πάσε καλό, όλο αστείελο σήμερα. Πώς είναι η αιμοδοσία? Πολύ μαλαμπίμπι, φίλε. Ο Σουβού από πίσω ήταν τυχαίο. Μαγευτικός χθες το ανέκδοτο. Κλάψαμε όλοι. Πέθανα στο γέλιο. Όλοι. Δυστυχώς, το ξαναλέω, έχει παντομήμα το ανέκδοτο. Ο υπέροχος του Βου. Κλάψαμε όλοι. Γονατίσαμε. Ένας είναι ο Σουβού, ναι, ήταν ωραίος, φοβερός.
Τα ανέκδοτα πιστεύω τα λέει εξίσου καλά του εσύ. Ναι, δεν το ναι, περίμενα. Ναι, συγκλονιστικός, συγκλονιστικός. Και κανένα δυο όσοι γνωρίσαμε να είναι καλά όλα τα παλικάρια και ο Mind You αυτά όσοι γνωρίσαμε όλοι, όλοι καλά να είναι. Χαίρομαι που, να έχουμε παλικάρια. Που έρχεστε και λέτε. Πάω και να είστε και μη φοβάστε. Αυτό. Φιλιά Καραγιάννη. Πάμε για την νίκη, πάμε για την φιλιά. Νίκη σήμερα. Μόνο. Άντε, νίκη, νίκη. Φιλιά, γεια σου Κωστάκη μου. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Χαλάρα, βάλτε χαλάρα να παίξει αδερφέ. Βάλε Σταύρος Ιωαννίδης. Φύσιμα γούβα, παλιό έχει, καλεμίσιο. Χαίρομαι που χθες γνωρίστηκαν άνθρωποι που μέχρι τώρα γνωριζόντουσαν μόνο ακουστικά από το τηλέφωνο. Να έχει θέλος και να λέει ποιος είναι ο Καραγιάν, ποιος είναι ο Κολομπάμπουε, ποια είναι η Χρύσα, ποια είναι η Τσόφα, αυτός. Μήπως είναι, άμα από τη φωνή σε κατάλαβα, είσαι ο Δουβού ή είσαι, ξέρω εγώ, ο Κούκος ή είσαι ο Μανιού. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι. Μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη οικογένεια. Μόνο περήφανος μπορώ να αισθάνομαι για σας. Καμαρώνω, σας το λέω. Και αύριο, αν σταματούσαμε να κάνουμε εκπομπές, αν δεν ξανακάναμε ποτέ ραδιόφωνο, εσείς θα ήσασταν μια δεύτερη οικογένεια. Και θα συνεχίζαμε να έχουμε αυτή την επαφή. Εκτός ραδιοφώνου. Λέω, αν. Υποθετικός λόγος του μη πραγματικού. Πάμε σε τέλος πρώτης ώρας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σαν τα στεφανώματα δεν έχει. Δεν είναι, δεν το συζητώ. Χαλάρα. Με τη ματιά μας και στην παράδοση, έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω να έχει κανένας τα στεφανώματα να τα έχει κάνει κανένας άλλος χαλή. Μπορεί να μην ξεσηκωθείς, φίλε, με αυτό όταν μπαίνεις σε γάμο ειδικά. Βέβαια συνήθως χαίρονται μόνο οι νύφοι, οι μάνατς και τα λοιπά. Συνήθως ο γαμπρός τον έχουν πιάσει φίλοι στο πλάι. Τι μα έκανες και τέτοια. Έτσι, εδώ είμαστε. Μπουκάρουμε, βουόρα, 2310-287-888. Πάμε να βγάλουμε γραμμούλες. Όλο το σκηνικό που στήθηκε μετά την νίκη του Γαύρου με την Μίλαν. Η ομάδα αυτά, την μπαλάρα, έτσι αλλιώς, και η κουβέντα του Μπαρμπασάβα ότι, να ξέρετε, ο Ολυμπιακός θα το πάρει, θέλετε, δεν θέλετε. Δεν θέλουμε καταρχήν, σου λέμε, και σου λέμε ότι δεν θα το πάρεις κιόλας. Επειδή έχεις κάνει την απορία, θέλετε ή δεν θέλετε. Δεν θέλουμε. Και δεν θα το πάρεις κιόλας. Δεν θα το πάρεις. Γιατί θα το πάρω εγώ φέτος. Θα το πάρω εγώ φέτος. Να ξέρεις. Θα πω επίσης ότι έχουμε στις 28 του μηνός Δεκεμβρίου συλλογή ρούχων στην Αγία Βαρβάρα, 4:30. Θα είμαστε εκεί. 4:30 θα είμαστε εκεί. Για να δώσουμε ανακούφιση στους φίλους μας που δεν μπορούν, συνανθρώπους μας που δεν μπορούν, που έχουν πρόβλημα. Να πω χορηγούς δεύτερης ώρας, μπαμ μπαμ, Δημητριάδης Group, ό,τι θέλετε σε ανακαίνιση, σε διακόσμηση, σε δόμηση, ο Γιάννης Δημητριάδης εγγυάται, εκεί θα πάτε, εκεί θα ρωτήσετε, στο 2310-323-003, καταπληκτικά πράγματα και για Airbnb, αν θέλετε Airbnb, αλλά και για να ανακαινήσετε το χώρο και τα πάντα όλα. Για αυτοκίνητα Τσαντεκίδης, ανεβαίνοντας το Ρεόκαστρο, κορυφαίος και νούμερο ένα προορισμός. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άρεστη κατάσταση, φυσικά τρακάριστα, φυσικά απείραχτα, απέναντι από τον Τζάμπο ανεβαίνοντας για Ρεόκαστρο και εννοείται λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, 705-750, Δηλιβεριά. Εκεί σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο, υπέροχο όλα και πεντανόστιμα. Έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας έκρηξη βόμβας στον Sky και έχουν παρελάβουν όλοι από εκεί τώρα και κάνουν δηλώσεις γύρω στις 2:30. Πολύ δυνατή βόμβα, λέει, που μπορούσε να ισοπεδώσει όλο το κτίριο. Στις 2:30 έκρηξη βόμβας και όχι τυχαία ότι υπήρξε δηλαδή τοποθέτηση βόμβας. Δεν είναι ότι εξεράγει κανένα αυτοκίνητο, να πούμε, ή κάποιος ξεχάζει ανοιχτό τον καζάκι του. Κανονικά και με τον νόμο. Έχουμε λοιπόν σήμερα ένα παιχνίδι το οποίο είναι κομβικής σημασίας. Το λέμε συνέχεια γιατί την ώρα αυτή που το timing στον αντίπαλο είναι ο ενθουσιασμός, αμάν αυτά εμείς, έτσι αλλιώς κανένας, εδώ ακριβώς αυτή τη στιγμή είναι πρέπει να έρθουμε εμείς και να δώσουμε απαντήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με συνοπτικές. Τι σας ζητάμε, ρε. Τι σας... Μπείτε μέσα και πάρτε το μάτι. Τι σας ζήτησε και ο πρόεδρος. Τι σας ζήτησε. Τι σας ζήτησε ο Ιβάν. Πάρτε το μάτι. Ακριβώς αυτό.
Τι να τρία πάει. Σαν τα και μη συγκανά τα νερό. Δεν άκουσες ρε. Τι να άκουσα ρε. Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό. Πάλι εγώ. Κάντε ρε παιδιά, συνοηθείτε πως τον καρκανιάσουμε εδώ μέσα παιδιά. Μάλλον εγώ θα τα κάνω εδώ μέσα. Εγώ για το ψωμί, εγώ για το νερό, εγώ για το μπουρνούς εγώ όλα. Έτσι. Και τη σαλάτα ρε ποιος την έκοψε, ποιος έβαλε λάδι. Και το σαλάμι ρε ποιος το έκοψε και έστρωσα ολόκληρο τραπέζι. Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά. Κάντε ρε παιδιά να φέρετε λίγο νερό. Πνίγεται. Έλα πεθάνεις από δίπλα στην καρδιά της Αθήνας, πάει στο διάλογο. Βρε τι είσαστε εσείς ρε. Ο πατέρας σας ρε. Ο πατέρας σας τι σας ζήτησε, ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε. Πάει εγώ παιδά. Κάντε βρε πατέρα να πεις μόνος. Και άμα θες φέρε μου και με ένα ποτήρι. Αυτό ρε. Τι σας ζήτησε. Πάρτε το διπλό, καθαρίστε το ματσάκι, βουλώστε στόματα αυτούς που περιμένουν στη γωνία να αποδομήσουν, να λιδωρήσουν, βγήκαν πάλι από τις τρύπες τους. Εμείς τους δώσαμε το δικαίωμα φυσικά, εμείς με την κάκια στη εμφάνιση, με την κακή πορεία στο Europa League. Δεν λέω στην Ευρώπη, γιατί δεν βάζω μέσα τα προγραμματικά του Champions League, εμείς δώσαμε το δικαίωμα. Λοιπόν, βουλώστε τους τα στόματα σήμερα. Και όχι μόνο σήμερα, με όλες τις εμφανίσεις μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει τώρα η δικαιολογία της κούρασης από εδώ και πέρα. Είναι ένα μάτς μόνο, αυτό το μάτς. Όλη την εβδομάδα θα ετοιμάζεστε για μία αναμέτρηση. Πάρτε το πρωτάθλημα, απαντήστε σε όλους αυτούς που σας πιάνουν στο στόμα τους. Σε όλους αυτούς που με την πρώτη ευκαιρία και ελαφρά την καρδία, χωρίς να μοιάζει καθόλου, πιάνουν στο στόμα τους τον ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα, η πιο ωραία απάντηση, η πιο αποστομωτική είναι μέσα στο γήπεδο. Μπαμ, μπαμ, διπλό εδώ και γεια σας. Και προχωράμε. Επόμενος μετά, Γιάννενα, τελειώνει χρονιά και δεν μας λέει τίποτα το πρωταθλητής χειμώνα. Δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή, τι πρωταθλητής χειμώνα και άνοιξης και πρωταθλητής, να πούμε, φθινοπόρου. Δεν υπάρχουν αυτά. Καλημέρα Κωστή Ζουμουσού και άσου να λένε και να κλαίνει οι άλλοι. Γεια σου Γιώργο Κουτελιέρη. Καλημέρα στο Μούτο Μουδανιά. Καλημέρα στα παιδιά στο εξωτερικό, σε Ελλάδα, εντός, εκτός και πίτα αυτά, όπου και να βρίσκεστε. Λοιπόν, το είδαμε και το μήνυμα, βεβαίως, εννοείται θα πούμε. Εννοείται. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός μετά την νίκη του διατήρησε τη δεύτερη θέση του στη βαθμολογία, λέει η Μαρία Βου. Όπως πάντα, εμπνευσμένα τα μηνύματα. Ξαναλέω, εντεκάδα για σήμερα. Πριν πάμε στις γραμμές, 2310-287-888 και αντίστροφη μέτρηση μπορούμε να παίξουμε για τραπέζια στη Λαδόκολα, όπως έχουμε πει. Ξαναλέω, Πασχαλάκης κάτω τα δοκάρια. Ο Μάτος δεξιά, ο Τόσκα αριστερά. Κρέσπο και Βαρέλα στο κέντρο της άμυνας. Ο Βένμπλουμ θα είναι μαζί με το Μαωρίσιο στα αμυντικά χαφ. Ο Μπίσες Βαρδεκάρη, δεξιά ο Ζαμπά, αριστερά ο Άρντα και στην κορυφή της επίθεσης ο Πρίγιοβιτς. Δεν έχω να φοβηθώ καμία λιβαδιά. Δεν με ενδιαφέρει καν ο διαιτητής. Αν εγώ είμαι αυτός που πρέπει, μπαίνω μέσα. Μπαίνω μέσα, κάνω αυτό που πρέπει. Γεια σας. Μην τους δώσω καθόλου τη σκέψη ότι μπορούν να με βλάψουν. Εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Καμία ελπίδα, καμία ελπίδα. Και μέσα από τα τηλέφωνα το για τις θερμές. Βεβαίως, δεν είπα μόνο από τα μηνύματα. Είπαμε FM και ενώ το μήνυμά στο 54526, αλλά και μέσα από τις γραμμές. Μόλις ξαναπάρουμε μπρος για το τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέας. Καλημέρα στον γεια σου Γιωργάρα μου, να είσαι καλά. Ο Τσουκνίδας, καλή εβδομάδα σε όλους. Μην αρχίσετε like για να με καλοπιάσετε, ξέρετε εσείς. Όχι, ό,τι υπόθηκε, υπόθηκε εκεί. Λοιπόν, ο Μάριος λέει: Πάω καλημέρα στην Ασπρόμαυρη Παράκη. Καλή εβδομάδα να έχετε. Άντε, ο Μαδάρα, δώσε σήμερα παρηγοριά στον άρρωστο ΠΑΟΚ. Στο άρρωστο ΠΑΟΚΙ. Όχι στον άρρωστο, στο άρρωστο ΠΑΟΚΙ. Πάρ το διπλό μέσα στο Λιβαδιακό. Να είμαι πάλι μόνος πρώτος. Με σύν 8 από το Γαυρολυμπιακό. Ζουμουσού, λέμε ρε, και δεν μασάμε. Προχωράμε έτσι. Μάριε, γεια σου Χρήστο Κολοβέ. Στην Αυστραλία. Η Δέσποινα Κυριακή του, καλημέρα, καλή εβδομάδα Κωστή και Ζουμουσάκη. Εύχομαι όλα να πάνε καλά το απόγευμα για την Παοκάρα μας. Ζουμουσού, φυσικά θα πάνε καλά. Δεν φοβόμαστε κανένα. Σήμερα παίζει Παοκάρα, λέει ο Χρήστος Κολοβός. Νίκη και μόνο νίκη με καλή εμφάνιση. 0-3 σήμερα. Γεια σου, Θοδωρή μου. Και ποντάρει αύριο, λέει στο Λεβαδιακό. Έστειλε χθες το βράδυ το μήνυμα αυτό για το Open. Εδώ και μισή ώρα ασχολούνται στο Open με το γάβρο του Φουρτούνη που τον έχουν κάνει Κρόιφ και την ισορροπία μετά την ψόφια Μίλαν. Και το παράπονο του Ντέμι. Να υπάρχει επιτροπή ελέγχου και δεν επιτρέπονται τέτοιοι αγώνες σε γήπεδα σαν αυτό της Λαμίας. Της Λάρισης μάλλον θες να πεις. Αν κέρδιζε η κούλα, θα είχες το θάρρος να το πεις αυτό. Καλά λέγε το φιλαράκι μου. Άντρες υπάρχουν πολλοί, αρσενικοί λίγοι. Ο Ντέμις, ο οποίος πέρσι έλεγε ο Χαλίφης για τον Ιβάν. Τώρα είναι στη δούλεψή του όμως. Ωραία, ωραία. Και φυσικά το ντέρμπι της αγωνιστικής μετά τις διαφημίσεις. Τρίτο πέμπτο θέμα, η Αθηναϊκή Κυριακή στο Φόρτε της. Άλλος καημός εκεί. Από τον ένα στον άλλον. Από τον ένα στον άλλον. Τι να πούμε. Τι να πούμε. Είπαμε και άλλη φορά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να γίνει σύντομα
όπως το θέλουμε. Θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να μπορέσουμε να δούμε αυτό το οποίο πρέπει να βλέπουμε. Δεν ζητάμε εμείς, είπαμε, Βόρεια Κορέα. Δεν ζητάμε να μην πάω TV. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά θα, κάποια στιγμή θα υπάρχει και μια ισορροπία. Να μπορεί να υπάρξει και ένας αντίλογος. Λέμε τώρα. Λέμε. Γιαγιά θα ξαναβάλουμε. Θα δούμε. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα. Τη γιαγιά Medium που την ακούσατε μόνο μία φορά. Χαίρομαι που σας άρεσε. Και όσοι έχασες τη γιαγιά. Γιατί την κάναμε τη γιαγιά Πέμπτη νομίζω. Ή Τετάρτη. Έχασες, αδερφέ. Θα την βάλουμε. Μπορεί να την βάλουμε μετά. Θα δούμε. Ανάλογα πώς θα πάει. Ανάλογα πώς θα πάει. Συνέντευξη του Βαρέλα, ο οποίος δήλωσε στο συνδρομητικό κανάλι, θα το ξεπεράσουμε σαν οικογένεια αυτό που έγινε, και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή, μετά από τέτοιες σημαντικές ήττες, μετά από τέτοιες κακές εμφανίσεις, δεν πρέπει να αφήνεις τον άλλον να σε αποδομεί, να σε διαλύει, ναι στην κριτική, αλλά όχι να ισοπεδώνουμε τα πάντα, να γκρεμίζουν. Αυτό θέλουν να δουν. Θέλουν να δουν να διαλύεται όλο αυτό που χτίζεται αυτή η ομάδα που είναι αίτητη, να πούμε πόσους μήνες έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει ήττα στο πρωτάθλημα, στις στραβές που έγιναν στην Ευρώπη, στις κακές εμφανίσεις, στο κακό πρόσωπο, δεν αντιλέγω, εκεί να πιάσει να το αποδομήσει όλο αυτό το πράγμα, να πούμε διαλύεται και απέναντι να χαίρεται ο αντίπαλός μας. Που ο αντίπαλός μας φέτος είναι ο Γαύρος, δεν υπάρχει άλλος. Αυτός είναι ο αντίπαλος. Το είχαμε πει από την αρχή, όταν ακόμα ήμασταν όλοι κοντά στη βαθμολογία. Ξεκάθαρο. Και λέει ο Βαρέλα, θα το ξεπεράσουμε σαν οικογένεια. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τη μία στιγμή βιώνεις, λέει, μια άσχημη μέρα, μια άτυχη μέρα, και την επόμενη οφείλεις να ξυπνήσεις και να έχεις ξεχάσει τα πάντα. Αυτό που μπορώ να συμμεταφέρω με βεβαιότητα είναι ότι οι παίχτες και χαλάστηκαν πάρα πολύ για αυτό που έγινε με την Πάτε, και μιλάω και για το αγωνιστικό, αλλά και για το ότι αποδοκιμάστηκαν, και έτσι πρέπει να έχει θυχτεί ο εγωισμός τους. Μόνο με θυγμένο εγωισμό υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να το γιάνεις. Μόνο με θυγμένο εγωισμό. Αν πεις εντάξει και τι έγινε, οκ, χάσαμε, αποκλειστήκαμε. Είναι λάθος τελείως. Μόνο αν σου θίξει τον εγωισμό σου. Είναι, αν είσαι πληγωμένος στον εγωισμό σου, μπεις μέσα και σκυλιάζεις και τα δώσεις όλα. Ξεκάθαρα είναι αυτό. Τι γίνεται, πέσανε όλες μαζί. Πέσανε όλες μαζί. Θα το ξανασηκώσουμε. Υπάρχει ένα θέμα. Θα το λύσουμε. Έτσι, όταν πέφτουν όλοι μαζί, αυτό γίνεται. Την καλημέρα μας στη Γερμανία. Εκεί που ξέρω ότι μας ακούνε. Σε Αμβούργα, σε Ανόβερα, στην Ιρενβέγη, στη Φραγκφούρτη. Σύντομα, όπως είπα, το δώρο που θα κληρώσουμε το Σαββατοκύριακο, πριν το Σαββατοκύριακο, δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή, που θα δώσουμε την τεράστια οθόνη, την τεράστια τηλεορασάρα από την TCL. Έρχομαι τώρα, μισό δευτερόλεπτο να το πω αυτό. Την τεράστια οθόνη που θα δώσουμε, την τεράστια τηλεόραση. Γιγαντοοθόνη είναι αυτό, δεν είναι απλά τηλεορασάκι. Έτσι, είναι 55 ίντσες. Θα μπείτε και εσείς από το διαδίκτυο μέσα στην κλήρωση, όπως έχω πει. Δηλαδή και τα παιδιά που είναι στην ομάδα, προλάβετε, μπείτε στην παρέα μας για να σας βάλω και εσάς στο εξωτερικό μέσα. Μπορεί να την κερδίσει δηλαδή κάποιος από το εξωτερικό τηλεόραση. Πάμε γραμμές, πάμε για το καθυστέρησα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το μανιού. Όλα good. Όλα good, αδερφέ. Όλα good. Καταρχήν θα ξεκινήσω λέγοντας συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για όλο αυτό που έγινε την Κυριακή. Γιατί ήταν μια δύσκολη μέρα, παρόλο που αυτά μαζευτήκαμε όλοι εκεί και κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Έτσι. Πλέον δεν είναι υποχρέωση, είναι ευχαρίστηση. Είναι δηλαδή ένας τρόπος να μαζευτούμε, να γνωριστούμε, να πούμε τα καλά μας, τα χαζά μας, να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Όπως το λες. Είδατε, όσοι εσείς είσαι και παλιός, και για μένα, το λέω για τους καινούργιους που έρχονται. Για μένα ήταν μεγάλη... Ναι, εντάξει, εγώ έτυχε να είμαι σχεδόν σε όλα, να λείπω κάνα δύο φορές μόνο, και αυτό λόγω υγείας. Τώρα συγχαρητήρια και πάλι για άλλη μια φορά, γιατί ήταν... πολύ μεγάλη προσπάθεια και μεγάλο κέρδος όλο αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ που γνώρισα όλα αυτά τα παιδιά. Θέλεις Κάκο, θες Κάρα, για να θες Θουβού, καλά Θουβού, είπε δεν τα ανέκδοτο εκεί. Δεν είπα. Είναι το κορυφαία στιγμή, θεωρώ, της αιμοδοσίας. Ένα αυτό, ένας ο άλλος που τον πέρασε τον άλλον για τον Κάκο. Έτσι. Ναι. Και οι κουβέντες και της... Είναι... Οι νοσοκόμες, με τα δάχτυλα και αυτά που δεν κατάλαβε. Είπε...
τα δάχτυλα στην τρύπα, τον άλλον τον είπε να τελειώσει. Περιμένω να τελειώσεις. Ολοκληρωμένη κατάσταση. Δεν υπάρχει. Μετά από όλο αυτό μαζέψαμε τόσες μπουκάλες. Έτσι. Τράπεζα τέτοιο. Κοίταξε, απλά πριν από το τράπεζα αίματος βάζεις 2-3 γραμματάκια ακόμα. Έτσι. Στη λέξη αίματος και είσαι μέσα. Δεν okay. Τι κάνετε παιδιά? Παιδιά, κανονικά μπερκέτη. Περάσαμε τέλεια. Με πήγε αίμα. Αίμα έβγαλα στο τέλος. Στέγνωσα τελείως, στέγνωσα τελείως. Ναι. Είμαι ο Μανιού και μόλις τελείωσα. Έτσι, έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, σήμερα ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, που έχει συνηθίσει να κάνει, να κερδίζει. Έτσι. Να μην δώσει κανέναν το πάτημα να πει το οτιδήποτε. Ελπίζω ο εγωισμός των παιδιών που είναι στην ομάδα να θύχτηκε από ό,τι λέγεται θύχτηκαν. Ας το αποδείξουν στο χορτάρι. Σήμερα, μέσα. Εμείς είμαστε αυτοί που τους φωνάζουμε και τους χειροκροτάμε. Τους πιστεύουμε, βεβαίως. Αυτοί έτσι είναι. Που τους λέμε ότι κοίταξε να δεις κάτι δεν έκανες καλά. Έτσι είναι. Ελπίζω να είναι ένα πολύ καλό μάθημα για τη συνέχεια, γιατί έπαιρνε και συνέχεια. Βλέπεις ο αγώνας είναι... Διαρκείας. Δεν είναι... Μαραθώνιος. Δεν είναι πίσω σώρις. Έτσι. 100%. Μιλάμε για τον έναν Ολυμπιακό, ο οποίος σπρώχνεται πλέον με τρένο. Όλο το πρωτάθλημα. Όχι μόνο τώρα. Όχι μόνο τώρα. Το ότι βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής αυτή από τη στιγμή. Την αρχή της χρονιάς, από την αρχή της χρονιάς, για να μην ξεφύγει τελείως το πράγμα έτσι, και έτσι. Κάνουμε έναν πολύ απλό περίπατο. Το έχουν κάνει έτσι ώστε να μην το αφήσουν μέχρι τελευταία στιγμή. Έγινε, Μανιού. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, αδερφέ μου. Καλημέρα. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Ζούμε σου, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κάτσε. Καλώς το παιδί. Γεια σου, αδερφέ μου. Καλώς το Θεόφιλο. Τι κάνεις, γιγαντά μου, είσαι καλά. Αγόρι μου, αγόρι μου. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εγώ πήρα για να πω κάτι ξεχωριστό στην εκπομπή σου. Θέλω να ευχαριστήσω ως εργαζόμενος του Ιδρύματος Μέλισσα, δημοσίως τον Παπουκίδη Νικολαίδη, που για δεύτερη χρονιά είναι δίπλα στο Ίδρυμα. Τον ευχαριστούμε θερμά, πάρα πολύ τον ευχαριστούμε. Πέρσι είχαμε τη τύχη να ζητήσουμε μία τηλεόραση και ο άνθρωπος ανταποκρίθηκε κατευθείαν. Μας την παραχώρησε. Αμέσως. Και φέτος μάθαμε ότι θέλει να μας ξαναβοηθήσει με έναν αφιγρατήρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για δεύτερη χρονιά. Με ένα στεγνοτήριο, ναι. Με ένα στεγνοτήριο. Λοιπόν, και στεγνοτήριο και εντάξει, ο άνθρωπος τώρα, εγώ τώρα δεν θέλω να μείνω στα αντικείμενα, θέλω να μείνω στο ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στέκονται δίπλα μας και μας βοηθάνε, δεν έχω λόγια να πω, έτσι, δεν είναι, εντάξει. Αυτό πρέπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα, που είσαι δίπλα μας. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν. Εντάξει, τα πάμε, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε πει, είναι τα αυτονόητα. Τα ευχαριστήρια εκεί στον άνθρωπο. Εγώ πήρα για να πω κάτι ξεχωριστό στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν σας βγάζω από το κλίμα σας. Καθόλου. Το κλίμα μας είναι το δίνουμε σε τις μέρες αυτές, ειδικά αυτές τις μέρες όπου μπορούμε. Και σε όποιον μπορούμε. Και το ορφανοτροφείο Μέλισσα. Ξέρουμε τι δουλειά γίνεται εκεί, ξέρουμε τι αγώνας γίνεται στο Μέλισσα. Έχουμε χρόνια γνώση του τι γίνεται. Είμαστε αλλιώς δεμένοι με τους ανθρώπους εκεί, με τη Βασιλεία, με σένα και με τα κορίτσια που τα μεγαλώνετε σαν να είναι δικά σας παιδιά, με στοργή, με φροντίδα, μέχρι να φύγουν από την αγκαλιά σας και να αυτό γίνουν άνθρωποι στην κοινωνία. Έτσι, με τα διαβάσματά τους, με τις αρχές που τους δίνετε, με τα διαβάσματα, με τις εξετάσεις τους, με τα πάντα. Να γίνουν σωστοί άνθρωποι. Έχεις έρθει, έχεις δει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και θέλω στον αέρα να παροτρύνω τον κόσμο ότι το υστέρημά του να ξέρει ότι πιάνει τόπο. Έτσι. Αυτό. Πιάνει τόπο. Επειδή τα γνωρίζεις εσύ, έχεις έρθει, μας έχεις γνωρίσει, έχεις δει το χώρο, έχεις δει τα παιδιά, έχεις ανταποκριθεί πάρα πολλές φορές. Σημασία έχει το ότι πιάνει τόπο. Έτσι. Το υστέρημά του. Θέλω να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Να το ξέρει, έτσι, να το γνωρίζει. Έτσι είναι, αδερφέ μου. Έτσι.
Λοιπόν, θα ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά για άλλη μια φορά. Να σε γεια. Θα τα πούμε, αδερφέ μου, θα τα πούμε. Γεια σου, Θεόφιλέ μου. Να είσαι καλά. Γεια σου, Θεόφιλέ μου. Να είσαι καλά, Δεν έχω λόγια. Παμπουκίδης Νικολαίδης, ηλεκτρονέτ, πέρσι μια τηλεορασάρα στα κορίτσια, μόλις του είπα, ξέρεις, έχουν μια παλιά τηλεόραση εκεί, ούτε δευτερόλεπτο δεν δίστασε. Κατευθείαν. Τώρα αυτή τη φορά είχαν ανάγκη από ένα στεγνοτήριο, αφιγραντήρα, κάτι τέτοιο, αμέσως. Αμέσως, αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχουν λόγια, έτσι. Γι' αυτό είμαι περήφανος για τους χορηγούς μου, γιατί είναι πρώτα απ' όλα άνθρωποι. Καλημέρα, ναι! Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Τι κάνεις, καλά είσαι. Έλα γόρι μου, έλα. Με κατάλαβες. Προχώρα, μίλα. Δεν με κατάλαβες. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια, Κατάλαβες το. Προχώρα, έλα δικηγόρε μου, έλα, πάμε. Είπα την μαγική λέξη, τι κάνεις, καλά. Καλά, Θανάση μου, έλα. Καλά. Και εγώ έτσι να πάρω, σου πω μια καλημέρα. Αγόρι μου. Έρχομαι Θεσσαλονίκη πλέον μόνιμα. Μπράβο. Ωραία. Θα τα πούμε και από κοντά. Εδώ είναι η πόρτα μας, είναι ανοιχτή. Λέω το Σοφού 18, έρχεστε, συζητάμε. Έτσι. Λοιπόν, και θα λέμε και από κοντά. Πες μου, για απόψε. Βάλουμε και στην κλήρωση για τρίμερες θερμές. Για θερμές. Και μέσα από το τηλέφωνο σας είπα. Γράφετε στο τηλέφωνο σας 2310-287-888. Θύμισε μου λίγο την τελευταία ψηφία, Θανάση. 261. Ωραία. Και μέσα από τα μηνύματα που έχετε στείλει, να ξέρετε. Okay. Και να ευχηθώ και χρόνια πολλά και καλές γιορτές με υγεία. Αγούρι μου. Πάνω απ' όλα. Θα τα ξαναπούμε, εδώ θα είμαστε. Ναι, ναι. Εδώ θα είμαστε. Έλα μου, φιλιά. Γεια σου, Θανάση. Γεια σου, Θανάση. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Χτυπούσε σαν τρελό το Messenger και το τηλέφωνο το Σάββατο το βράδυ που η μεγάλη αδυναμία μου, η Πίτσα Παπαδόπουλου, μάγεψε στο Σπύρο Παπαδόπουλο. Άνοιξε ρε, όλα πια γκρέμιστα. Γκρέμιστα ρε Παοκάρα σήμερα όλα, όλα, μην αφήσει τίποτα. Ενώ προπαγάνδα, αντίπαλο και τέτοια, έτσι, μην ξεχνιόμαστε, Οχ. Καλημέρα Κωστή, καλή εβδομάδα. Ξέρεις, πήγα να πάρω τα εισιτήρια Αριστοτέλους 10. Αριστοτέλους 10 ήταν τα παλιά στούντιο, Και μετά λέει, πήγα λέω, το Σοφού έχασα 2 κιλά. Ευχαριστώ αδελφέ μου, μακάρι να πληγώθηκε ο εγωισμός σου, έχουμε πόλεμο σήμερα, καλή επιτυχία, μονόδρομο ζούμου σου, γεια σου Άκη, να είσαι γερός. Παιδιά, Αριστοτέλους 10 ήταν πριν πολλά χρόνια, ο Λίμπερο έτσι. Η μεγάλη πιτσάρα λοιπόν έρχομαι τώρα στις γραμμές, μεγάλη πίτσα μάγεψε, έτσι παρά το ότι δεν είναι στην πρώτη της νιώτη, η φωνή της απείραχτη, κρυστάλλινη, με τα τσακίσματά της, με την τεχνική της τη φοβερή, με το πάθος της. Μπράβο και στην Πάολα που μαζί είπαν το ράγισα και εκεί χτυπούσε το τηλέφωνο. Είναι συνυφασμένη με την εκπομπή η Πίτσα Παπαδοπούλου και το ξέρετε. Μεγάλη αδυναμία και είχα και τη χαρά και την τιμή να δουλέψω μαζί της, να τραγουδήσω μαζί της πριν πολλά χρόνια το 2004. Εκεί στην Σκοπού, στην 40 Εκκλησιές, στο Μυστικό. Μεγάλη υπόθεση. Και σας λέω λοιπόν και από πρώτο χέρι μια εκπληκτική γυναίκα με φοβερή αξιοπρέπεια. Πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ μετρημένη, παρότι είναι, θεωρώ, μέσα στις κορυφαίες μας λαϊκές τραγουδίστρες, τη θεωρώ μέσα στην τριάδα. Να βάλω κανένα δυο ακόμα, να βάλω τη Γλυκερία, να βάλω τη Βιτάλη, να βάλω δηλαδή τέτοιες φωνές μεγάλες στην Αλεξίου, που δεν μπορείς να την πεις λαϊκή την Αλεξίου, αλλά λέμε τώρα για τις φωνές. Πάμε γραμμές, ξαναλέω, τελευταίο τεταρτάκι 20 λεπτό για τριήμερο στις θερμές. Μου δίνετε το νούμερό σας, γράφετε και στο μήνυμα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Το σύνθημα στο handball ήταν για τον Κατσαρί, όχι για τον Ιβάν, λέει ο 007 και άλλος μου το στέλνει αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ, λέει, σύνθημα για τον Ιβάν. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν μπορώ να έχω άποψη. Συγγνώμη, δεν, ούτε προσπαθώ τώρα να το αποσιωπήσω το θέμα, ούτε κανένα. Αν ήταν κάποιος εκεί και άκουσε ή μπορεί να μου πει τι υπόθηκε, πάμε γραμμές. Πάμε. 2310-287-888, Play Cafe Domino. Μπότσαρε 132 εκεί. Καφεδάρες, οθονάρες και τα πάντα όλα. Υπέροχα. 950-950 τηλέφωνο. Και σήμερα τον αγώνα εκεί. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έλα, Κωστάκη. Αλλά στο παιδί. Ακούσαμε όλες τις διαφημίσεις. Έλα, αδερφέ μου. Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Γιατί όμως ακούω τις διαφημίσεις. Γιατί ήθελα να σου πω δύο καλημέρες. Όλοι παίρνουν και δεν θέλω να πω μια καλημέρα. Εγώ θέλω να σου πω δύο καλημέρες. Και δύο και τρεις, φίλε. Άμα είσαι απλά. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Αγόρι μου. Για πες. Ο κακός ο Λύκος. Έλα, κακελίκε, πού είσαι, Bad Wolf. Τι κάνεις. Φίλε, πιστεύω ότι είναι μια μαύρη προπαγάνδα εις βάρος σου.
Έτσι, όλο αυτό, που, το, όλο αυτό που τόσα χρόνια μας πάσανε τα μπίπιπ με τα καλά γουρουνάκια, έτσι, ή με τα προβατάκια και τα λοιπά, είναι μια λάσπη ατελείωτη για σένα τόσα χρόνια. Ο Λύκος, ο κακός και ο Λύκος. Μέχρι, που σε ντύσανε, μέχρι που σε ντύσανε τραβεστή γιαγιά, σου βάλανε φούστες και σου βάψανε τα χείλη για να σε αποδομήσουν. Εγώ λοιπόν είμαι με τον κακό Λύκο, που ήταν και κάποτε γυράδικο. Να μην σου πω τώρα τις λεπτομέρειες του παραμυθιού, έτσι. Εντάξει. Έτσι, για έτσι. Την κοκκινοσκουφίτα και. Άσε, φίλε. Φτιάξε, παρακαλώ, φίλε. Καταρχήν. Όχι, κόκκινα. Πολύστρια του Ολυμπιακού ήταν. Και με τραβολογούσε πίσω από του θάμνου εκεί με το δάσο και τέτοια. Η πολύστρια του Γαύρου με το κόκκινο σκουφάκι και το μαγιό. Σε παρακαλώ, φίλε. Σήμερα διπλό, ξεκούραστο θέλω. Δεν μπορώ να φάω νύχια, τα έχω φάει και των ποδιών. Έτσι. Και δεν μπορώ να δανείζομαι από τη διπλανή κυρία που είναι Playmate 90-60-90. Παρεξηγείται. Το παίρνει στραβά και ανάποδα. Κοπαιδιά μου, λίγο τα δάχτυλά σου. Έτσι, θα ξεκινήσω από εκεί και όπου φτάσω. Έτσι. Μπορεί να χάσω το δρόμο, μπορεί να μην έχω φραγή. Ακριβώς. Να παρεκτραπώ. Κωστάκη, βάλαμε για τις θερμές. Σε βάλω, φίλε. Πες μου λίγο όνομα. Μάνο... 406. Μάνος είπες. Ναι, ναι. Γιατί άκουσα Ρουμάνος. Όχι, ρε φίλε. Αυτός είναι ο Λουτσέσκο. Έτσι. Ρασβάν. 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 Ναι, ναι. Σου έχουμε εμπιστοσύνη, Ρασβάν, σήμερα. Βάλε Ουάρντα, βάλε Ζαμπά μέσα, βάλε Μπίσεσβαρ, φτιάξ το. Παίξ την μπαλάρα τώρα. Ένα μέσα, άμα θες, δεν με νοιάζει να κερδίσει. Δεν με νοιάζει. Και τον εξωφυλαρούχα, φίλε, τον Κυπουρό, αυτό που φτιάχνει τα μπέκ. Μπέκ, μπέκ. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Δεν με απασχολεί το πρόσωπο. Διπλό. Έχουμε αντίστροφη μέτρηση. Έχουμε αντίστροφη μέτρηση. Δεν έχουμε. Ξέρω, δεν έχουμε. Έχω τέσσερις γραμμές. Αύριο θα παίξουμε, αδερφέ. Άντε, φιλάκια. Αύριο για τραπέζια. Φιλιά, γεια σου, Μάνο, γεια σου, Κακέλικε. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Άστον να παίξει. Δώσε μωρή αρρώστια. Διπλά στη λιβαδιά, διπλά στη λιβαδιά. Let me see your hands up in the air. Διπλά στη λιβαδιά, διπλά στη λιβαδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημα. Χάρηκα που το είπαμε. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Καλημέρα σας. Λιπόθυμος αυτός. Τέλος. Σου λέει λάθος. Πήρα στο, σε άλλο σταθμό. Ναι. Πάμε στον Μέθε επόμενο. Καλημέρα σας. Γεια σας. Πέσατε όλοι μαζί αντάμα. Αγκαλιά. Τόσο ισοπεδωτική ήταν η απόδοσή μου, φίλε. Η τέτοια η ερμηνεία μου στο heavy metal. Καλημέρα σας. Έλα ρε Κώστα, τι έγινε, καλημέρα. Τρεις κούδα, τρεις τρικλοποδιές, τρεις έφαγες εσύ με ένα μαρκάρισμα από πίσω, να πούμε με τις καριές. Εγώ την έκανα το τρικλοποδιά, αλλά εσύ τρόμαξε στη γυναίκα μου γιατί έχω βάλει ανοιχτή ακρόαση το σταθερό και η παρουσία που μπήκες ήταν πολύ επικίνδυνη. Αγόρι μου, γεια σου βαλανιδωράκι μου, έλα. Έλα ρε παιδί μου, λοιπόν, άκουσε, μπήκα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής σου, άκουσα αυτό την είσοδο που έκανες στο γκρέμιστα. Λοιπόν, και τι έγινε, λέω, μήπως σκέφτηκε τον Αλαφούζο και τα γκρέμισε μόνος του, τέλος πάντων. Ήτανε πολύ πονηρό αυτό που άκουσα, αυτή την είσοδο που έκανες. Αλλά, λοιπόν, Κωστή μου, δεν το σχολιάζω, αυτό το αφήνω να το σχολιάσει. Θέλω να πω ότι δεν έχει καμία σχέση με τη βόμβα στο Sky, το τραγούδι της Πίτσης Παπαδοπούλου, γκρέμιστα είναι τυχαία επιλογή από τον ηχολήπτη μας. Το πιστεύω έτσι, και εγώ. Περισσότερο το λέω στον ΠΑΟΚ να γκρεμίσει κάθε προπαγάνδα, κάθε μαύρη σαπίλα, κάθε συχαμένο που θέλει να μας πιάνει στο στόμα του. Έτσι, μπράβο, ελαφρά μπράβο. Την καρδία. Απάντηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο και επίσης μηνύσεις και αγωγές σε αυτούς που πιάνουν τον ΠΑΟΚ στο στόμα τους. Και έτσι, λένε και διάφορα. Έτσι, έτσι δεν παίρνει. Τίποτα έτσι, να μην πέφτει κάτω. Κωστήμου, θα έχω να. Πώς το λένε. Μια επιθυμία από σένα, θα την ακούσεις μόλις την κλείσω, πριν κλείσω μάλλον, όχι μόλις κλείσω, πριν κλείσω. Λοιπόν, θέλω όμως να σου διαβάσω ένα ωραίο έξυπνο, ρίχτω. Που είναι ένα αντρόγυνο, θέλω να μην ασχοληθώ σήμερα με τίποτε, θα πω μόνο έτσι δύο πράγματα δικά μου. Λοιπόν, είναι ένα αντρόγυνο, ξυπνάει μια γυναίκα τον άντρα της τις 4 ώρα τα χαράματα και του λέει, εσύ του λέει ποιος πήρε το Champions League το 2015, πετάει τον άντρα και της λέει η Μπαρτσελώνα. Ποιος είναι πρώτος στην Αγγλία? Ξανά ο άντρας απαντάει η Manchester City. Βέβαια δεν είχε υπολογίσει το παιχνίδι το χθεσινό. Ναι, λοιπόν. Μεγάλη Liverpool. Ναι, τη Liverpool, μπράβο, την ομάδα μου. Προχώρα. Λοιπόν,
πρώτο σκόρερ σε Μουντιάλ, ποιο έχει βγει μέχρι τώρα, λέει αυτό ο Κλόζε. Με πόσα γκολ του λέει αυτή, ξέρει, με δύναμη, με 16. Τι έπαθε, ρε γυναίκα, και με ρωτά αυτά τα πράγματα. Καλά, και ξέρει, του είχε μπει από πάνω γυναίκα και κρατούσε το βλάστρι. Καλά, ρε, του λέει, εχθέ είχα τα γενέθλια και τα ξέχασε όλα αυτά, τα θυμόσουν, του είπε. Λοιπόν. Φιλιά! Λοιπόν, μην κλείνει, θέλω μια θερμή παράκληση από σένα. Ρίχτω. Όποτε μπορέσεις να βάλεις αυτή την εισαγωγή στο ραδιόφωνο, θα σου παίξω λίγο και κλείσε μόνος σου, τίποτε άλλο. Μάνα, μάνα, μάνα Μακεδονία. Αγόρι μου, φιλιά, γεια σου Κούδα. Πάμε στις γραμμές, 4 περιμένουν, καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, Παναγιώτη μου. Έλα, αδερφέ μου. Έλα. Μπράβο. Θέλω να ευχαριστήσω από σαν Ζουμουσάκη και τα παιδιά που δώσαν αίμα χθες. Και περάσατε πάρα πολύ ωραία και έχασα αυτή τη σύναξη. Βεβαίως. Πάντα με κέφι. Με το χαμόγελο. Δυνατοί όλοι. Έτσι. Ποστάρισε και η Χρύσα μόλις τώρα στο Ζουμουσού, στον αθλητήριο. Αυτό το απόγευμα. Με φωτογραφία τον Τεκίδη που ήρθε από τη Γερμανία μόνο για την αιμοδοσία. Τέλος, εκεί τελειώνουν τα λόγια. Το έχει κάνει, ας πούμε, αυτό. Το έχει κάνει άνω τούμπα, κάτω τούμπα. Άνω τούμπα. Με στάσεις στο γιούτι. Για πες λοιπόν. Τι να πω, σήμερα πρέπει το νου μας καλά, ρε μάλια. Αυτό. Το βάλαμε και θα το ξαναβάλουμε φεύγοντας. Γρήγορα το παιχνίδι πρέπει. Έτσι. Μην τον αφήσουμε. Αυτό είναι μια βασική. Για να μην δώσει δικαίωμα σε κανέναν. Σε κανένα και δεν υπενήσουμε το διαιτητή. Όλους, γενικότερα. Και θέλω να πω κάτι για μια κλήρωση που είχα κερδίσει μια γαλοπούλα. Ναι, περιμένουμε από το κρεοπολείο, λοιπόν, Μιχάλης. Ναι. Και εγώ θα πω ότι θα την πάρει κάποιος που την έχει ανάγκη. Θα κανονίσει εσύ, δεν... Αγόρι μου. Λοιπόν, αγόρι μου, αυτό... φροντίζουμε και άλλα πράγματα έχουμε κάνει αυτές, ναι, τις μέρες. Άκουσα. Ήδη έχω ετοιμάσει τα ρούχα εγώ. Τέλεια. 28 Δεκεμβρίου. Θα είμαστε εκεί 4:30 στο ναό που είναι δίπλα στο ναό. Στην Αγία Βαρβάρα. Θα το λέω κάθε μέρα. Έχουμε μέρες ακόμα, ναι, μέχρι τις 28. Είναι η εκκλησία που θα την κρεμίσουμε εμείς, ας πούμε. Μέχρι εκεί θα φτάνει. Οι μπάλες από το όταν θα κάνουμε σουτ ψηλά και θα φεύγουν έξω από το γήπεδο θα σκάνε στο καμπαναριό. Εγώ λέω μέχρι να εκεί θα φτάσει. Κλείσουμε την εκκλησία μέσα στο γήπεδο μας. Γιατί δικιά μας. Πολύ ωραίο και αυτό. Να την κλείσουμε μέσα στο προάβλιο χώρο. Έτσι. Του γήπεδου μας. Άλλοι θέλουν ένα εκκλησία η Τούμπα, άλλοι θα έχουν μια εκκλησία μέσα στην Τούμπα. Άσχημα. Έτσι. Λέω εγώ. Πέφτουν τα μικρόφωνα. Γεια σου, Παναγιώτη μου! Παρεπιπτόντως, όταν δεν παίζει η ομάδα, όλοι είναι διακριθέντες. Δεν έχει στερήσει κανένα. Όλοι. Καταπληκτική ήταν χθες. Όλοι. Λοιπόν. Πίστη σήμερα θέλω να δούμε. Φλόγα στα μάτια τους. Πάθος πάνω στην μπάλα από το πρώτο λεπτό. Σβήστε ό,τι έγινε στο Europa League. Εμείς θα το ξεχάσουμε, θα το κάνουμε στο πλάι. Όλοι μας, όλη η οικογένεια. Τώρα μου βάζεις κάτι αυτό. Θέλω να ζητήσω προσωπικά από τον Αιγύπτιο να μπει πιο πολύ μέσα στην ομάδα. Ναι. Αυτό. Πιο πολύ μέσα στην ομάδα. Αυτό θα κάνει. Αυτό αν το καταλάβει. Αυτό θα κάνει. Τώρα, ο τραυματισμός του Πέλκα το σου δίνει και το μόνιμο ντεφορμάρισμα του Καντουρί, που δεν μπορώ άλλο, συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά δεν. Κοίταξε, υπήρχε ένα μηχάνημα μπαλαφόμετρο, πώς το έλεγα. Αυτό, φίλε. Παίρνει μπρος. Δεν βάλτο να σε λειτουργία πάστηκα. Δεν γίνεται, φίλε. Περιμένω σήμερα να τελειώσουμε με αυτή την υποχρέωση, να πάρουμε αυτό το μάτς. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ο άλλος έβγαλε γλώσσα. Ξετσουτσούνησε. Έτσι, αποθρασύνθηκε. Επειδή εκεί που σκράζανε, σκοτωνόταν ο ένας με τον άλλον, ξαφνικά τώρα μπαλάρα, ομαδάρα, εγώ θα το πάρω, λέει, θέλετε, δεν θέλετε. Αυτό του κυριούλη, το γραφικό, ας πούμε, πρέπει να τον στείλει μόνιμες διακοπές στο ηλιοβασίλεμα, στο που είναι το καλό το ηλιοβασίλεμα, Σαντορίνη. Σαντορίνη. Εκεί πρέπει να τον στείλει μόνιμα, ας πούμε. Φτάνει πια, έλεος. Εντάξει, όπως το λες. Φιλιά, Παναγιώτη μου, φιλιά! Δεν μπορεί να παίζει η ομάδα σου και να ασχολείσαι συνέχεια μαζί μου. Ζουμουσού, αδερφέ! Σε χαιρετώ! Ζουμουσού. Εμείς στο μυαλό τους μέσα. Πάμε να πάρουμε, μην τηλεφωνείτε άλλο, να πάρουμε τις 4 γραμμές και να κλείσουμε. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε! Πάρα πολύ γλαφυρός και με ένα βλέμμα μας τα είπε ο ακροατής. Πάμε στον επόμενο. Ναι! Γεια σας! Πάλι, τι γίνεται, πέσαμε όλοι μαζί, σήμερα έχουμε θέμα. Πάμε στον Μέθε επόμενο. Καλημέρα σας, ναι.
Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Καλό στο Σερέο, έλα. Σήμερα έχουμε. Έλα, όλου τρε φίλε, με παραδέχομαι. Να... Κοίταξε, φορτώνει το κέντρο τη γραμμή, φίλε, και κάποιε στιγμέ πιάνονται χέρι-χέρι όλοι αντάμα. Κωστή, συγχαρητήρια καταρχήν σε όσου μπορέσανε χθε και ήταν και δώσανε αίμα. Εμά ήταν ανοιχτή χθε η αγορά, δεν μπορέσαμε να έρθουμε. Πολλοί κόσμοι, Στέλιο μου, χθε, όταν κλείνουμε τι ημερομηνίε στην αρχή του χρόνου, Γενάρη κλείνει η ομάδα μα, η Σοφία. Τις ημερομηνίες, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα είναι εργάσιμη εκείνη η μέρα. Τώρα, χθες, πολλοί κόσμος δεν μπόρεσε λόγω του ότι εργαζόταν. Πάει άλλη μέρα όποτε θέλει, λέει Τράπεζα Αίματος Αθλητηρίων και δίνει αιματάκι κανονικά. Ναι. Έτσι. Εμείς, βασικά, εντάξει, να είναι, για μένα θα ήταν κάποια άλλη μέρα, χθες δεν ταιριάξει, δουλεύαμε. Για την Παοκάρα, φίλε, θέλουν να βγάλουν ψυχή και προσωπικότητα μέσα. Αυτά τα παιχνίδια τα παίρνουν οι παίκτες. Δηλαδή, άμα πούνε ότι σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση. Τελείωσε. Να μπουν μέσα από το πρώτο λεπτό και να παίζουν με πάθος, με ουσία και με καθαρό μυαλό. Δεν υπάρχει τώρα περίπτωση, δεν θέλουν να υποτιμήσουν καμιά λιβαδιά. Καμία δεν είπαμε, τι να υποτιμήσουν. Να μπουν από το πρώτο λεπτό μέσα, από το πρώτο λεπτό μέσα και να παίξουν αυτό που ξέρουν και τελείωσε. Ο Λουτσέσκο τον έχουμε εμπιστοσύνη και στους παίκτες και σε όλους. Ακριβώς. Μόνοι τους έκτισαν αυτή τη διαφορά με πολύ κόπο, ξεκινώντας από μείον 2, με κόντρα διαιτησία σε πολλά μάτς, με σμπρόξιμο χωρίς τέλος στους αντιπάλους και στη χάρτινη και στον κλέφτη. Λοιπόν, μόνοι τους κρατάνε την τύχη στα δικά τους χέρια. Ας μην αφήσουν κανένα να τους στερήσει τον ιδρώτα τους. Να πάνε να ξαναπάρουν το πρωτάθλημα που πέρσι τους το έκλεψαν. Απλά. Και χαίρομαι να τους βλέπω να ξεφτυλίζονται να μιλάνε για διαιτησία που στο ίδιο παιχνίδι δεν δίνει πέναλτι υπέρ της Λαμίας. Και το δικό τους ήταν πέναλτι, αλλά ήταν και υπέρ της Λαμίας. Για τις Λαμίας υπάρχει αφωνία. Δεν βλέπουν τίποτα. Οι άνθρωποι είναι ξεφτυλισμένοι. Και αυτοί που αφήνουν έναν παππού παρότι από τα προβλήματα υγείας που έχει, είναι 10 φορές πιο ξεφτυλισμένοι που τον αφήνουν και εκπροσωπεί τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Που δεν ξέρω τι λένε, φίλε. Εμείς σεβόμαστε πολύ περισσότερο και τα χρόνια του και την ηλικία του. Για σεβόμαστε. Λοιπόν, αυτός δεν τα σέβεται τα χρόνια του. Και ούτε βγαίνει η οικογένειά του που τον αφήνει και εκτίθεται να βγει. Ωραία. Το γιο του, τον κράζανε το γιο του. Ίδιο ο Καραπαπάς βγήκε το γιο του και τον έβγαλε μπροστά. Μόνο ο Καραπαπάς, όλος ο Ολυμπιακός. Δεν τον ενδιαφέρει. Λοιπόν. Άστον εκεί. Για λύπηση. Έγινε Κωστή. Για λύπηση. Το βράδυ με την νίκη, φίλε, τα λέμε. Γεια σου, Στελάρα μου. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός, να είσαι δυνατός. Λοιπόν, ποιος πάει να μπει μέσα στην οικογένεια, ποιος πάει να παρισφρήσει, περίεργος. Κανένας από αυτούς τους σάπιους για να με βλάψει. Το νου σας 100% εγρήγορση και επαγρύπνηση. Σας φιλώ γλυκά. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μην ξεχνάτε, 28 Δεκεμβρίου, από τώρα ετοιμαστείτε, βγάλτε τσαντούλες, βγάλτε παλιά ρούχα, να τα πάμε στην Αγία Βαρβάρα, να κάνουμε καλό. 28 Δεκεμβρίου, στις 4.30 το απόγευμα. Σας φιλώ, bye, 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 έρχεται η Τρόικα, έρχεται, δεν φεύγει κανένας. Φιλιά!